Συνάδελφοι, καλησπέρα. Ξεκινώντας να πούμε ότι έχουμε κάποια θεματάκια εκτός ημερήσιας που είναι τώρα προέκυψαν. Τυπικά είναι όμως για να... δεν θα μας απασχολήσουν πολύ. Το ένα είναι να πάρουμε μία... να ζητήσουμε την παραχώρηση του πρώην Περιφερειακού Ιατρείου του Εμπεσού στο Δήμο. Ξέρετε αυτό που είναι στη γέφυρα εκεί μπαίνοντας στο χωριό, για να μπορέσουμε να παραχωρηθεί σε κάποια οικογένεια που είναι άστεγη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στον Εμπεσό, που έχει μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Να ζητήσουμε, αυτό θα πάρουμε απόφαση. Εντάξει, θέλουμε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το δεύτερο, έχει δοθεί η έγκριση από το Συμβούλιο Έργων του Νομού. Μας ήρθε την Παρασκευή αυτή η έγκριση για την τοποθέτηση, στην ουσία για τη δημιουργία του σχολείου στην Χρυσοπηγή. Να γίνει μια αυτεπιστασία. Λέει, οκ, πρέπει να κάνουμε την αποδοχή. Το τρίτο είναι να συμφωνήσουμε για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για το έργο της επεξεργασίας λιμάτων στο Μενίδη. Το τέταρτο είναι, έχει γίνει άγωνος, έχει καταστεί άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα μας ήρθε η έγκριση, η κυρωτική μάλλον απόφαση του ότι ο διαγωνισμός είναι άγωνος για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και το Συμβούλιο θα πάρει μια απόφαση με τις όρους στους οποίους έχει μέσα ο διαγωνισμός να κάνει τις απευθείας αναθέσεις και διαπραγμάτευση με τον κάθε κατασκευαστή, συντηρητή. Και το τελευταίο, ένα αίτημα συμμετοχής εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία του Δήμου Αμφιλοχίας για ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση. Αυτά είναι τα θέματα. Ήταν κι άλλα που ήρθαν ενδιάμεσα, αλλά τα βάζουμε όμως, δεν είναι κάτι επίγοντα. Λοιπόν, πάνω για τα θέματα της εκτός της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτά? Ναι. Απλά, αφού κουβεντιάζουμε αυτό για τα θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως, εμείς θα θέλαμε σαν Δημοτική Παράταξη μία ενημέρωση για τον έκτακτο έλεγχο που έγινε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ωραία. Κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. Ωραία. Όχι εισαγγελική παρέμβαση, καταγγελία. Καταγγελία, εντάξει. Εγώ τουλάχιστον αυτό ξέρω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά νομίζω ότι το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ενημερωθεί για το ζήτημα αυτό. Κατόπιν καταγγελιών και επωνύμων καταγγελιών, δυστυχώς. Θα σας πω όμως. Εντάξει. Άλλος συνάδελφος για τα θέματα. Ενημέρωση θέλει. Τι θα πει, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει βγει πόρεσμα, αλλά ενημέρωση. Γιατί κακό είναι να πούμε μια κάποια ενημέρωση. Κύριος Πρεβιζάνος. Τελείως. Τελείως, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το δεύτερο για το πρώτο θέμα... Το πρώτο θέμα της ημερήσιας, χρήσω με συγχωρήσεις, είναι και ο πρόεδρος εδώ παρών του τοπικού συμβουλίου, το οποίο ομόφωνα έχει έτσι πάρει απόφαση για να παραχωρηθεί. Το πρώτο θέμα της... Μισό λεπτό. Μιλάει για το θέμα αυτό που δεν ολοκληρώθηκε. Εγώ είπα, δεν έχει γίνει παραλαβή. Τώρα, από εκεί πέρα, τι να σου πω. Καθώ πήγε. Ωραία, αναβάλλεται. Ναι, αναβάλλεται. Ναι. Αναβάλλεται. Όχι για τον τύπο, ρωτάω. Εδώ λέει, ημερομηνίες πήγε αυτός. Πώς γράφονται. Γράφονται γιατί υπάρχει ένας προγραμματισμός για να πάνε. Δεν κατέστη δυνατό για να πάνε. Αναβάλλεται, απλό είναι. Πρόεδρε, εμείς ως Δημοτική Παράταξη θεωρούμε ότι το θέμα 19 για τη λύση της δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά και το σώμα και τους δημότες. Είτε θα πρέπει να κουβεντιαστεί ξεχωριστά και από μόνο του σε μια διαφορετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε θα πρέπει να μπει πρώτο θέμα για να μην φαγωθεί χρόνο σε άλλα θέματα που ίσως να είναι λιγότερο ουσιώδη. Δεν θα ήθελα να τα χαρακτηρίσω έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό το ζήτημα αυτό. Και νομίζω εμείς το βάζουμε στο σώμα σε ψηφοφορία να κουβεντιαστεί πρώτο ή σε κάποια άλλη συνεδρίαση. Ναι. Πάνω στην πρόταση
του συναδέλφου. Μα νομίζω ότι σε ένα τεταρτάκι θα φτάσουμε εκεί. Τα άλλα τα θέματα είναι, δεν έχουν. Νομίζω ότι έχει νόημα. Πρόεδρε, ναι. Πάνω σε αυτό τώρα το βήμα, όταν φτιάχνει την ημερήσια διάταξη, βέβαια είναι παλιά οι τακτικοί δήμαρχοι, βάζουν κάποια επουσιώδη, κάποια Ευαγγέλης επουσιώδη. Πάτησε. Πρώμε λίγο χρόνο εκεί, κουράζουμε και λίγο το σώμα, και ας τα άλλα παραπίσω, κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα βαρεθούν, κάποιοι θα έχουν τι να πούνε, κάποιοι. Θα έλεγα, Δήμαρχε, πραγματικά δηλαδή, θέματα που είναι ενδιαφέροντος μεγάλου, όπως ας πούμε εγώ θα έλεγα, πέραν αυτό που αναφέρθηκε ο Βαγγέλης, το τεχνικό πρόγραμμα, τα αφήνουμε στο τέλος. Το σώμα κουράζεται. Υπέρχεται κόπωση. Και να έχει κάποιος κάτι να πει, με την καλή έννοια του όρου να πει κάτι, βαριέται και το μόνο που κοιτάει το ρολόι να σηκωθεί να φύγει. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη λογική, εγώ θα συμφωνούσα με αυτά που λέει ο κ. Τσούκας. Καλά, είναι όλα τα θέματα πάντως τυπικά να φτάσουμε μέχρι εκεί και να καθίσουμε να συζητήσουμε για 10 ώρες όσο θέλετε. Εγώ θα πρότεινα να συνεχίσουμε στη μέρη σε διάταξη όπως είναι. Δεν έχει νόημα αλλαγή της. Δεν θα αργήσουμε. Αλλά βοηθήστε σε αυτό όμως. Ναι. Να πω ένα παράδειγμα. Στην ιστορία των τελών από το 4 μέχρι το 13. Το 13 δεν είναι να συζητήσουμε τίποτα, παραμένουν ως έχει. Δεν είναι σοβαρό θέμα το θέμα των τελών. Δεν ξέρω πώς θα αξιολογεί κανείς. Ναι. Λοιπόν. Όλα είναι σοβαρά με την άξιση. Δεν το έβαλες. Σε ψηφοφορία αυτό, ναι. Βάζω. Ποιο? Βάζω σε ψηφοφορία. Βάζω σε ψηφοφορία. Τι να ψηφίσω, την πρόταση του συναδέλφου. Ναι, ποιος ψηφίζει. Ποιος ψηφίζει για να μπει πρώτο το θέμα της ΔΕΙΑ. Τι είπατε. Ναι. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή για να καταλάβω. Δηλαδή, λοιπόν. Πρώτο, μετά τα φεύγατε. Οπότε ξεκινάμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όχι, αν το συζητάγαμε πρώτο θα φεύγατε. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό, θα φεύγατε μετά. Α, εδώ θα κάτω σας. Λοιπόν, δεν κουράζομαι, δεν κουράζομαι. Δεν είναι μια φορά. Φάγαμε, δεν πήγε λεφτά χωρίς λόγο. Λοιπόν, είπαμε το πρώτο θέμα να βάλετε, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραλαβής. Το δεύτερο θέμα, ο κύριος Τσόλκας, είναι... Και τρίτο είναι έγκριση πρωτοκόλλου των έργων αυτών. Και πριν να ξεκινήσει, συνάδελφε, να σου ευχηθούμε να είσαι καλά μετά από 4 μήνες. Όχι 4 μήνες. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ναι. Τον πέθανε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχεις από τον Ιούλιο να ξανάρθεις. Δικαιολογημένος, αλλά... Λοιπόν, ο κύριος Τσόλκας. Είπαμε, το δεύτερο και το τρίτο θέμα αφορά 2 παραλαβές οριστικές. Μία είναι η οδός σύνδεσης Ιερά Μονή Ρέθα Θίαμος και το άλλο είναι ασφαλτώστε σε δρόμο και Χρενιά Αλεπενού από Πολυχρενίτσα μέχρι 3 Αλόνια. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι. Σβήσε το μικρόφωνο, κύριε Τσόλκα. Εγώ. Το μήκος του δρόμου το ξέρουμε, είναι 14 χιλιόμετρα. Το πλάτος πόσο είναι, μπορεί να μου πεις. Τίποτα. Το πλάτος πρέπει να είναι 5,5, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί και 6. 5,5, 6, κάπου 5,5. Αν διαιρέσουμε το 68.000 δι' αυτά, πόσο βγαίνει. Τώρα που πάει στην εκάνω. Ωραία. Στο άλλο συμβούλιο που θα έχουμε, ναι. Πόσο πλάτος πρέπει να έχει ο δρόμος αυτός. Ότι λέει μελέτη. Ακριβώς. Αυτό θέλω, δεν τη βρήκα. Ναι. Εγώ έχω τηλεφωνήσει ότι ο δρόμος πρέπει παραπάνω. Δεν ξέρω πόσο. Έχει πάνε, ό,τι λέει μελέτη. Ωραία. Ποιο το πλάτο. Όχι, είναι 68.007. Το πλάτο στον δρόμο. Πόσο είναι. 9,714. Το πλάτο. Δεν είναι τόσο. Όχι. 14.000. Είναι χιλιάδες επί 7. Εντάξει, δεν βγαίνει. Να μου πείτε πει πόσο πρέπει να είναι το πλάτο του δρόμου. Μπορεί να είναι και διαπλάτηση. Δεν βγαίνει έτσι το πλάτο. Εντάξει, αυτό θα το κοιτάξω στη μελέτη. Θα το κοιτάξω στη μελέτη και θα.
Άλλο συνάδελφος για το... Λοιπόν, υπάρχει σε αυτά τα δύο θέματα. Όχι, εγώ όσον αφορά... Θα του γράψω όπως θα του πω. Δεν αμφισβητεί κανένα στην εκτέλεση του έργου, γιατί φυσικά παραλαμβάνεται. Θα γράψω όμως με την επιφύλαξη όλων αυτών τα οποία είχα αναφέρει στους ΑΠΕ. Και μερικά ακόμη παραμένουν σε προβλήματα, έτσι. Ναι. Με την επιφύλαξη του κυρίου Πρεβιζάνου, η ψηφοφορία. Άλλος συνάδελφος. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Στο... Είναι και για τα δύο θέματα το ίδιο, το δεύτερο και το τρίτο. Στο... Και ξεκινάμε από το τέταρτο θέμα, ο κύριος Σατής. Είναι για τον καθορισμό των τελών που είναι 10 θέματα στη σειρά. Ο κύριος Σατής έχει το λόγο. Προτείνω με τα τέλη να μείνουν στο ύψος της προηγούμενης χρονιάς, όλα τα τέλη. Μια διαφοροποίηση μόνο με την εμποροπανήγυρη της αμφιλογίας που γράφουμε 60 ευρώ. Αυτή με προηγούμενη απόφασή μας σε διάμεσα πριν το πανηγύρι την πήγαμε 20 ευρώ. Αυτό είναι και μία ακόμα παρατήρηση στο 30 της χιλίας στο ΤΑΠ που το έχουμε ξαναψηφίσει, αλλά από το δαίμονα στο τυπογραφείο το ξανάγραψε 25%, το οριστικοποιούμε 30. Είδε ο πίνακας που έχω εγώ έχει διορθωθεί. Ναι, και για τα ποιμνιοστάσια παραμένουν όσοι έχουν, δηλαδή όπως τα αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα, δεν θα πληρώνουν τέλος. Δεν θα πληρώνουν τέλος, παραμένουν με την αυτή που είχαμε ως τώρα, με την τακτική, ναι. Τελειώσει. Αυτό ήταν. Λοιπόν, συνάδελφε, κυρία Μάλιου. Ναι. Είμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Χαίρομαι που άλλοι Δήμοι καταφέρουν και μειώνουν τα δημοτικά τους τέλη. Στο δικό μας το Δήμο δεν τα βλέπω, παραμένουν τα ίδια. Και πάλι δεν βλέπω, όπως είπα και πέρυσι, ίση μεταχείριση όλους τους πολίτες. Και ένα παράδειγμα, στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, βλέπω στάνω 0,60 λεπτά, στο λουτρό 1,25. Στα μαγαζιά το νησιάτικο 1,70. Στην αμφιλοχία 1,50. Εγώ δεν το βλέπω δηλαδή για ίση μεταχείριση ανάμεσα στους πολίτες αυτό. Άλλο συνάδελφο. Κύριος Πρεβεζένος. Λοιπόν. Για να πάρω έτσι αφορμή από αυτό που είπε η κυρία Μάλιου. Δεν ξέρω αν πρέπει να θεωρήσουμε το ότι παραμένουν τα τέλη στις ίδιες τιμές, ότι μας δίνουν και το πρόβλημα. Παρατήρηση πρώτη. Μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να έχει γίνει εξορθολογισμός των τελών. Πέρυσι είχα κοιτάξει τον κύριο Γαλαζούλα στα μάτια, του κοιτάξω και φέτος. Γιατί Θωμά, εδώ. Και απορώ γιατί δεν το λες, εκτός αν έχετε λεφτά εσείς στο λουτρό, γιατί πληρώνετε πάνω απ' όλους. Δεν έχουμε πει τίποτα. Αναφέρομαι σε ένα επειδή είσαι εδώ και εκπροσωπείς ένα κομμάτι. Είχα πει από τον πρώτο καιρό της ύπαρξής μας εδώ μέσα ότι θα έπρεπε να έχουμε πλέον έναν πίνακα μετά από τόσα χρόνια και να μας πει το αντλιοστάσιο στο Μενίδη ξοδεύει τόσα, στο Χαλκιόπουλο τόσα, εκεί τόσα και εκεί τόσα. Αυτά τα ξοδεύουμε. Έχουμε τόσες παροχές και πρέπει να εισπράξουμε τόσα χρήματα, αλλά εισπράττουμε τόσα. Και να καθίσουμε κάτω να φτιάξουμε έναν πίνακα. Τι οφείλει πραγματικά, δημοκρατικά, να πληρώνει ο κάθε πολίτης και συνταγματικά, αν θέλετε, ανταποδοτικά. Εγώ πραγματικά έχω μπερδευτεί και δεν ξέρω αν εγώ που είμαι από το Μενίδη ή ο Λιάπης που είναι από την Αμφιλοχία ή ο Γαλαζούλας που είναι από το Λουτρό πληρώνουμε δίκαια. Διότι αν ξοδεύω 100 και εισπράττω 100 και πληρώνω 1 ευρώ, με γεια μου και με χαρά μου. Αν ξοδεύω όμως 100 και εισπράττω 10 και τούμπα σε κάποιο άλλο μέρος γίνονται αλλιώς τα πράγματα, τότε είναι άδικο. Πιστεύω, Δήμαρχε, ειλικρινά,
ότι θα μπορούσε εύκολα. Πόσα αντλιοστάσια έχουμε, 100 αντλιοστάσια. Πάρτε όλοι εσείς εδώ μέσα και κοιτάξτε τι πληρώνουμε ΔΕΗ το χρόνο. Τι άλλο έχουμε, μάλιστα. Βλάβες σε δίκτυα τόσα. Εκεί είχαμε τόσα, εκεί τόσα, εκεί τόσα. Το έργο το αφήνω στην άκρη. Θα σας πω γι' αυτό. Το ανταποδοτικό έργο. Έτσι τώρα εδώ είναι ένας, επιτρέψτε μου την έκφραση, αχταρμάς. Χωρίς κανένας να μπορεί να πάρει είδηση. Και βρίσκεις τον πολίτη στον δρόμο, τον δημότη, και σου λέει, γιατί εγώ πληρώνω τόσα. Αφού όλο τον χρόνο υδραυλικό δεν είδα. Τη δεξαμενή δεν μου καθάρισε ποτέ κανένας. Ρεύμα πολύ δεν πληρώνω. Όσες αντλιοστάσεις εννοώ. Γιατί πρέπει να πληρώνω τόσα. Και εγώ μούγκα δεν μπορώ να το απαντήσω. Και έρχεται ο άλλος, ο οποίος είναι πονηρός και ξέρετε τι λέει. Άστον να πληρώνει εκείνος. Χαζός είμαι εγώ. Αφού με βολεύει μια χαρά είναι. Είμαι βέβαιος δήμαρχε ότι αυτά τα έχετε ακούσει εσείς. Σίγουρα εμείς οι υπόλοιποι γυρίζουμε στα μαγαζιά, τα ακούμε πολύ περισσότερο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και εσείς τα έχετε ακούσει. Γιατί δεν κάνετε αυτό, είναι τόσο δύσκολο. Πέρασαν τόσα χρόνια. Το κομμάτι της ΔΕΗ να το είχε κάνει και εμείς ως Δήμος Καλλικρατικός να έχουμε κάνει τα υπόλοιπα. Και ένα ερώτημα το οποίο αφορά. Πολύ φοβάμαι όμως θα τελειώσει και αυτή η δημαρχιακή αισθητεία και τα ίδια θα ισχύουν πάλι. Αλλά μία ερώτηση όσον αυτά που είπε ο κύριος Σατής για τα ποιμνιοστάσια, χωρίς να έχω τίποτε, γιατί κι εγώ παλιός κτηνοτρόφος είμαι, αλλά την ερώτηση θέλω να την κάνω. Θα πει ο Καλύβας τώρα που τα έχει στα γίδια, αλλά τέλος πάντων. Έτσι θα πεις Καλύβα. Λέει εδώ, επειδή έχει παρατηρηθεί διαφοροποιημένη έως και μηδενική χρέωση στα ποιμνιοστάσια που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Αμφιλοχίας, εισηγούμαστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος των υφιστάμενων δηλωμένων τετραγωνικών μέτρων στα ήδη ηλεκτροδοτούμενα ποιμνιοστάσια. Κύριε Σατή, μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει αυτή η παράγραφος? Γιατί εγώ με αυτά τα λίγα γράμματα που ξέρω δεν την κατάλαβα. Μην κρατήσεις κακία εσύ. Έτσι. Να καταλάβω γιατί δεν καταλαβαίνω. Αλλά πες το Γιώργο. Θα απαντήσετε. Δεν ξέρω. Ό,τι δεν. Ναι. Άμα θέλω να έρθω στο καφενείο, έρχομαι στο καφενείο. Κλείστε και το μικρόφωνο, κύριε Πρεζάνο. Καταρχήν, ναι. Δεν θα πω για τον εξορθολογισμό. Είναι ένα θέμα ίσως καλυφθεί στη συνέχεια. Μισό λεπτό, ωραία. Είπατε για τα αντλιοστάσια. Σημείωσα τρία πράγματα. Τα αντλιοστάσια, το κοστολόγιο τους είναι καταγεγραμμένο στο λογιστήριο. Και το νόημα που παίρνουμε τις προσκλήσεις τρεις μέρες νωρίτερα είναι για να έχουμε το χρόνο να ενημερωθούμε σε ό,τι χρειαζόμαστε. Είναι διανάλυση και στους δημοτικούς σύμβουλους. Το έχουν πάρει συνάδελφοι. Εντάξει, μπορεί να ήθελε κάτι περισσότερο ο συνάδελφος. Μπορούσε να πάει στο λογιστήριο και να το πάρει. Δεν χρειάζεται. Ανάλυση κόστος. Εγώ είπα αναντλιοστάσιο. Αναντλιοστάσιο. Είναι επακριβώς αναντλιοστάσιο. Έκανε μια ερώτηση. Μια ερώτηση έκανε. Δεν είναι για διάλογο αυτό. Έκανε μια ερώτηση. Δεν σου απαντάει. Θα σου πω κι εγώ. Ως προς τα ποιμνιοστάσια, έγραψε η υπηρεσία κάτι και όπως βλέπετε είναι της υπηρεσίας, αλλά αυτό δεν έπεται ότι είναι και αποδεικτό από εμάς, από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από την παράταξη την κυβερνώσεις, ας την πούμε έτσι. Τα ποιμνιοστάσια είναι όπως τα κρατήσαμε μέχρι τώρα με μηδενικό κόστος, προτείναμε νωρίτερα να παραμείνουν. Η υπηρεσία έχει μία άποψη ότι πρέπει να πληρώνει. Εμείς δεν συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη. Και την τεκμηριώνουμε και ακόμα δηλαδή θα μπορούσα να έχω εδώ, έχουμε και αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Ας μην το ανοίξουμε παραπέρα. Η πρόταση νομίζω ότι είναι σωστή γιατί βοηθάμε παραγωγικές μονάδες. Έχουμε παραγωγή πλούτου. Αυτό θέλουμε αυτή τη στιγμή και είναι το ελάχιστο που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε. Έτσι το αντιμετωπίσαμε, τουλάχιστον όσο αφορά και εμένα. Επιτρέπετε λίγο διάλογο, Δήμαρχε. Εσείς τι είστε, υπηρεσία ή κυβερνός απαράταξη? Εσύ ο ίδιος. Βεβαίως, είπε εμείς ως κυβερνός απαράταξη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι ερώτηση. Ποιον εκφράζει δηλαδή ο κύριος Σατής, την υπηρεσία ή την πλειοψηφία, την κυβερνός απαράταξη όπως την είπε? Ακριβώς όπως το θέσαμε. Ποιον εκφράζεις? Ποιον? Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω.
Εσύ έκανες μία εισήγηση εδώ. Και εγώ ρωτάω. Σας είπα ότι η εισήγηση αυτά είναι τα γραφόμενα της υπηρεσίας. Εμείς σας τα δώσαμε. Δεν κρατάμε τίποτα μυστικό. Μα δεν είναι. Μου δώσετε και κανένα στοιχείο. Εγώ ρωτάω απλά αν ταυτίζεται η άποψή σας με την υπηρεσία ή αν εσείς εκφράζετε την πλειοψηφία. Και λέτε ότι όχι, εγώ δεν θέλω να πληρώνει κανείς. Όχι, δεν απάντησε. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Η εισήγησή του δεν ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει εδώ το χαρτί. Αυτό. Δήμαρχε. Τώρα να καταλαβαίνόμαστε. Είστε τόσα χρόνια στο κουρμπέτι. Η εισήγηση είναι αυτή. Αυτή πήρα εγώ. Σου είπε ότι... Άρα εκφράζει την υπηρεσία. Γιατί φωνάζεις τώρα, δεν είναι αντιδικούμε. Σε ό,τι είναι αντιδικό. Μια ερώτηση και σου απάντησε. Ότι η υπηρεσία λέει ότι... Ποιος... Ποιος... Με συγχωρείτε. Τελείωσε κύριο Σέτης. Δήμαρχε, στο Δημοτικό Συμβούλιο τι εκφράζουμε, την άποψη της υπηρεσίας... Μπορείτε να ενημερώσετε τον συνάδελφο ως εκτιστέσεώ σας ότι ο Δήμαρχος μπορεί να παρεμβαίνει στη συζήτηση ναι, του νόμου. Όταν τελειώνει ο άλλος, όχι να τον διακόπτει όμως. Όχι να τον διακόπτει. Όταν ρωτάς την κρίση. Απάντησε, απάντησε. Μάθερος με τα πράγματα. Μάθερος με τα πράγματα. Έρχεσαι κάθε φορά εδώ πέρα με μια διάθεση εριστικός. Μάθερος με τα πράγματα. Κατάγεσαι γιατί μιλάω. Έλα τώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος τώρα να φτάνετε... Κύριε Πρόεδρε, ναι. Να λύσουμε αυτό το θέμα το οποίο σε μένα... Για να τελειώσει, μισό λεπτό. Σε μένα... Ναι. Δεν διέκοψε σε μένα. Ω, μη συγχωρείτε. Άσε λοιπόν να σου... Περιμένω. Γι' αυτό πέσαν τα μαλλιά μου ένα δημιουργείο του βιασύνη. Κάνεις μια ερώτηση και μετά δεν έχεις τη... Η απάντηση λοιπόν που δόθηκε και είναι επαρκέστατη είναι ότι η υπηρεσία έχει την άποψη ότι επειδή ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα επιβολή τελών στα μειοστάσια πρέπει να επιβληθούν. Και εμείς λέμε, αυτό είπε ο κ. Σατής, ότι επειδή είναι παραγωγικές μονάδες και είναι και περίοδος όπως ακριβώς είναι, να μην πληρώνουν. Ενδεχομένως, αν έχει επιβληθεί κάποιο τέλος, που πιθανόν να έχει συμβεί και αυτό, θα επιστραφεί. Απλό είναι. Τι να συζητήσουν περαιτέρω δηλαδή. Να το τραβήξω εγώ τότε λίγο έτσι για να κάνουμε. Μια και είναι ο καιρός καλός περί παραγωγικών μονάδων, προτείνω όλες οι μονάδες να μην πληρώνουν τίποτα. Εκτιοτροφικές, αυτό λέμε. Η ξεοτροφία είναι αυτά, οι ξεοκαλλιέργειες είναι. Τυριά φτιάχνουνε. Ό,τι. Κανένα. Μονάδα παραγωγική. Να μην πληρώνει κανείς. Πρόταση δική μου. Μάλιστα. Η άποψη είναι. Σύμφωνο. Τώρα να σας πω την απάντηση όμως εδώ. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Μόνο που θα σας ρωτήσω και το επόμενο σκέλος αυτής της πρότασής σας. Εδώ στα ποινιοστάσια δεν έχουμε εισπράξεις. Μέχρι τώρα η πολιτική ήταν μηδενικά τέλη. Δεν αλλάζουμε κάτι δηλαδή. Δεν έχω καμία αντίρρηση να μην πληρώνει κανένα επιχειρηματία να μα πείτε ποιο θα επιβαρυνθεί. Πετε μα. Μην γελάτε. Μην γελάτε. Μην γελάτε. Αν κάνετε μια σοβαρή πρόταση, πετε μα. Ποιο θα επιβαρυνθεί. Δεν σου πω. Αν είστε πολιτικό μηχανικό, μέσα στα οικονομικά, και εγώ δεν είμαι οικονομολόγο, αλλά θα πάμε λίγο καλά. Η λογική σα αυτή. Από εδώ τα ερήφια και από εδώ η αμνή, εμένα με βρίσκει αντίθετο. Ποιο θα πληρώσει λοιπόν. Κι εγώ σα ρωτάω, γιατί να μην πει ο άλλο όλο δικαιολογημένα, εκείνο έχει 300 γεδοπρόβατα και εισπράττει 300 ευρώ το χρόνο, και εγώ έχω μια παραγωγική μονάδα και εισπράττω 100. Μάλιστα. Κύριο Μιλουνά έχει τέτοια. Ασχολείται με αυτά, αλλά εγώ το. Για τον κύριο Μιλουνά γίνεται συζήτηση. Όχι. Για όλου. Έχω και άλλη λοιπόν. Έχω και άλλο επιχείρημα. Έχω και άλλο επιχείρημα σε αυτό που λέτε. Ότι στα ποινιοστάσια ο Δήμος δεν κάνει αποκομή διαπορευμάτων. Σας αρκεί αυτό? Όχι. Όχι. Τότε λυπάμαι, δεν μπορώ να έχω άλλο επιχείρημα. Θα περίμενα όμως από τη δική σας την πρόταση, εφόσον προτείνετε εσείς επιχειρηματίες οι οποίοι αποκομίζουν υπηρεσίες και απολαμβάνουν από το Δήμο, δεν έχω αντίρρηση να μην πληρώνουν, θα μου πείτε όμως ποιος δημότης θα επιβαρυνθεί. Για να είναι ολοκληρωμένη η πρότασή σας. Και να μην είναι εκλαϊκισμός αυτό το πράγμα, έτσι να μην είναι σοφιστία. Πρώτον, να τα επαναφέρω και να τα βάλω εγώ στην τάξη. Όπως μιλάω για τους ανθρώπους, έτσι θα μιλήσω για όλο τον κόσμο. Όχι, εγώ δεν είμαι ο παδός της θεωρίας της λαϊκίστικης. Βεβαίως, ο καθένας πρέπει να πληρώνει αυτό που το αναλογεί. Την έχω ξεκαθαρίσει θέση μου εδώ μέσα. Εσείς όμως ξέρετε πώς λαϊκίζετε. Με αυτόν τον τρόπο που κάνετε τώρα. Απ' τη μια μεριά υπηρεσία και απ' την άλλη πολιτική. Και κάνετε πολιτική μόνο. Τίποτε άλλο. Πολιτική. Και εγώ δεν θα έλεγα να πληρώσει ο κάθε κτηνοτρόφος ο οποίος δεν έχει.
Έλα όμως που σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι απολαμβάνουν κέρδη. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κανένας, μπορεί να το ξεκαθαρίσετε. Ο Κιμής απολαμβάνει ο Πρεβεζιάνος, όχι, άρα ο Κιμής πληρώνει. Μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε. Είναι κριτήριο επιβολή ανταποδοτικών τελών. Ποιο πρέπει να είναι το κριτήριο? Δεν ξέρω, είναι κατά τον νόμο. Τι πληρώνει ανταποδοτικό, τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό που απολαμβάνω πρέπει να το πληρώσω. Αυτό σημαίνει ανταποδοτικό. Κάνει αποκομιδή στα ποιμιοστάσια ο Δήμος? Δεν χρησιμοποιεί τίποτε στο ποιμιοστάσιο. Φωτισμό δεν έχει. Φωτισμό δεν έχει. Πρόσβαση. Δρόμο. Είδατε πώς λαϊκίζετε, δήμαρχε. Θυμάστε κάποτε που είχατε πει. Εγώ λαϊκίζω. Βεβαίως με αυτόν τον τρόπο. Κάποτε το είχατε καμάρι σας και εγώ ήμουνα με εσάς όταν λέγατε εγώ θα φτιάξω άσφαλτο στα ποιμιοστάσια. Αλλά πρέπει να φτιάξετε σε όλα, δεν έχουν όλα βέβαια. Έτωρο είναι κάτω. Εγώ ήμουνα με εσάς τότε. Τα ξεχνάτε αυτά όμως. Δεν μπορεί όμως να λέω από τη μια μεριά σου φτιάχνω άσφαλτο, αλλά από την άλλη μην πληρώνεις και ρεύμα, πλήρωσέ με την ψήφου σου. Τι σχέση για αυτό το πράγμα τώρα? Πώς δεν έχει σχέση? Άμεση σχέση. Πώς δεν έχει σχέση? Βεβαίως την παραγωγική μονάδα πρέπει να τη στηρίξουμε. Βεβαιότατα. Αλλά όλες τις παραγωγικές μονάδες. Να τη στηρίξουμε τελικά. Και όχι μετράμε ψήφους. Να τη στηρίξουμε τελικά ή όχι? Βεβαίως την παραγωγική μονάδα. Την παραγωγική μονάδα. Βεβαίως. Αλλά εσάς ρωτάω εγώ, δεν μου απαντήσετε. Πρέπει ανταποδοτικά να συνεισφέρει ο καθένας συνταγματικό. Με συνταγματική υποχρέωση. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Όπου παρέχει υπηρεσίες. Όπου παρέχει υπηρεσίες. Εσείς δεν παρέχετε καμία υπηρεσία στην ποιμιοστάσια? Κάνουμε αποκομιδή. Όχι. Μόνο την αποκομιδή πληρώνουμε εδώ. Εγώ νομίζω λέει τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Έτσι νομίζω λέει το κάνουμε. Καθαριότητα. Καθαριότητα κάνουμε. Κάνουμε αποκομιδή. Δεν μπορεί να μην παίρνει τίποτα. Κάτι θα το πάρει. Τι το παίρνουμε? Κάτι θα σα βγάλει ένα χαρτί που καθαρίζει το στάβλο. Κάτι θα βγάλει. Το θύσουμε το παλιό δεν θα κάνουμε για τη στάβλο. Και επειδή τώρα θα το πάρουν κάποιοι από εδώ εξημών με ύψιλον, εξαιρουμένου σου, και θα πούνε ο Πρεβεζιάνος είπε να πληρώνουν αυτοί με τα ποιμιοστάσια. Αυτό θα κυκλοφορήσει. Καταρχάς είναι σε live streaming, είναι δημόσια η συνεδρίαση που κάνουμε. Συζητήρια. Δεν βλέπετε πόσοι πολίτες υπάρχουν εδώ μέσα, εντάξει, μας ακούνε όλοι. Έχετε καταφέρει... Μας ακούνε από το ίντερνετ. Έχετε καταφέρει και αυτό. Να αποτρέψετε και όλοι οι συμβουλίες να έρθουν έστω μία φορά στην πενταετία να ακούσουν ένα δημοτικό συμβούλιο. Μας παρακολουθούν οι πολίτες. Σας βγάζουν το καπέλο. Μας παρακολουθούν. Το καταφέρατε. Δεν έχει ίντερνετ. Τα ποιμιοστάσια δεν έχει. Λοιπόν, ναι. Σε πρώτο χρόνο, παιδιά, μας παρακολουθούν. Τι καταφέρατε? Τι είναι αυτές? Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα είναι απευθείας η μετάδοση. Συνάδελφοι, είσαι εντός πραγματικότητα. Γιάννη, δεν αξίζει, δεν έχει νόημα. Σε ακούω, σε ακούω. Εκτός αν δεν τολμάς να μιλήσεις, εγώ σε ακούω. Εδώ είμαι. Κάθομαι και ακούω. Ροή καμία δεν είχε. Ακούω εσένα λοιπόν, ακούω εσένα. Το ανοίγει η ροή, όχι, ακούγες το. Αλλά εσένα δεν είναι σίγουρα ροή. Και αυτός ακούγεται και πριν από ροή. Σίγουρα ροή, γιατί είναι ξεροχήμαρος, δεν άκουσα τίποτα. Για το πνεύμα του. Ναι, να ρωτήσεις ποιον. Ποιον δήμαρχο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει ροή ο λόγος μου. Ελπίζω να με συγχωρέσει ο συνάδελφος. Λοιπόν, συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω λιγάκι να ηρεμήσετε. Μισό λεπτό. Πριν ξεκινήσει. Δεν θα μιλάτε, θα απευθύνεστε. Κοιτάζω εσένα, μπορεί να κοιτάξω οπουδήποτε. Θα μιλάτε και θα απευθύνεστε εκεί που απευθύνεται το λόγο και την ερώτηση κτλ. Αυτή η εξυπνικίστικη αντιπαράθεση, καλά είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να σταματήσει. Ωραία, να το πείτε σε αυτούς που τα λένε. Όχι σε μένα. Εγώ το λέω σε όλους. Όχι σε όλους, σε αυτούς που τα λένε. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κύριε Δήμαρχε, επειδή σας είπατε για κριτήρια πριν, μπορείτε να πείτε ποια είναι τα κριτήρια για να πω κι εγώ σε κάποιον στη δημότη μας από την Πετρώνα που ρωτάει γιατί εγώ πληρώνω 1,10 και στη Στάνο 0,60, στην Κουβοθέκλα 0,35, στην Κεχρινιά 0,88. Μπορείτε να πείτε ποια είναι αυτά τα κριτήρια. Να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Ναι. Εγώ συνηθίζοντας την ερώτηση του συναδέλφου του Ριζογιάννη και της συναδέλφης σας της Μάλιου και παίρνοντας αυτό που είπε ο κύριος Χιατής ότι υπήρξε ένας προβληματισμός γύρω από τα κριτήρια αυτά που μπαίνουν και για τον εξορθολογισμό, νομίζω ότι δεν υπήρξε κανένας προβληματισμός. Γιατί, συνάδελφε Γιώργο, αν υπήρχε προβληματισμός, θα υπήρχε και αλλαγή
στα τέλη, στις περιπτώσεις που αναφέρουν οι συνάδελφοι. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν, να παραμένουν ίδια τα τέλη. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι παραμένουν σταθερά και ελαφρύνονται οι δημότες και δεν επιβαρύνονται περισσότερο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ταξικό κριτήριο είναι αυτό που επιβάλλει αυτές τις διαφοροποιήσεις από κοινότητα σε κοινότητα. Αυτό. Θέλει άλλο συνάδελφος να κάνει ερώτηση προς τον Δήμαρχο για να απαντήσει. Λοιπόν, κύριος Δήμαρχος. Αυτές οι διαφορές όσον αφορά την υποβολή των τελών στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό και ενδεχομένως και στην ίδρυυση σε ορισμένα όμως τμήματα του πρώην Δήμου Μενιδίου και Ινάχου προκύπτουν από την υποχρέωση ισοσκελισμού των ανταποδοτικών τελών των μοναδικών κοινοτήτων. Όπου υπήρχαν υψηλά κοστολόγια λειτουργίας δηλαδή, εκεί υπήρχαν αυξημένα δημοτικά τέλη. Όπου υπήρχαν χαμηλότερα, υπήρχαν χαμηλά δημοτικά τέλη. Το επιχείρημα αυτό που ανέφερες, Κώστα, που το είπε και ο Γιάννης και ο Βαγγέλης, είναι εύλογο. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι εύλογο. Αλλά δεν μπορείς να το σταματήσεις μόνο στα τέλη καθαριότητας. Θα το συζητήσει για την ίδρυυση ενδεχομένως. Θα το συζητήσει ενδεχομένως ο Γιάννης, το επέκεινε συνολικά για την παροχή των δημοτικών υπηρεσιών, ακόμα και για τις επενδύσεις. Στο οποίο δεν υπάρχει κριτήριο ισοσκελισμού. Δηλαδή, γιατί κάνεις μια επιλογή να φτιάξεις, ας πούμε, πλατεία στον Εμπεσό, όταν δεν έχει νερό ο οικισμός, δεν έχει πετρώνα. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση δεν έχει μια αρχή και ένα τέλος. Θα έλεγα λοιπόν να μείνουμε σε αυτά που λέει ο νόμος, ότι ανταποδοτικές υπηρεσίες ισοσκελίζονται. Και υπάρχει ένας αναορθολογισμός στην επιβολή, γιατί έτσι ήταν από παλιά. Και λες τώρα, εάν φερρυπίν δεν ερχόταν η βαρετάδα μέσα στο Δήμο Αμφιλοχίας, θα μπορούσε να έχει νερό σήμερα, να απολαμβάνει υπηρεσιών, ίδρευσης. Δεν θα μπορούσε. Σας το λέω εγώ, δεν θα μπορούσε. Τα κοστολόγια είναι τόσο ψηλά, που όσο και να τα πάει στα δημοτικά τέλη, πρέπει να πάνε δηλαδή το νερό να πάει το κυβικό 5, 6, 7, 10 δραχμές στο κυβικό. Το νερό για τη βαρετά. Δεν θα μπορούσε. Το περδικάκι θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Το τρίκλινο θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Μάλιστα, να κάνουμε ένα εξορθολογισμό. Γιατί η Κιστάνο έχει το δικό της αντιπιχείρημα σου. Γιατί μου βάζετε εμένα στο νερό να πληρώνω τόσα λεφτά, όταν έχω μόνο φυσική ροή. Δεν έχω αντλιοστάσια, δεν έχω δαπάνες. Το λέγανε αυτό. Όταν εμείς κάναμε μια σταδιακή εξομάλυνση. Να την κάνουμε την εξομάλυνση. Και στον ηλεκτροφωτισμό και στην καθαριότητα. Ποιο είναι το φυσικό αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε να αποκομίσει ο Δήμος. Ας πούμε, για να μειώσεις το λουτρό και να πάει να αυξήσεις την αριάδα που έχει χαμηλά τέλη, λέω ένα παράδειγμα τώρα, γιατί δεν αναφέρα την αριάδα, είπατε τη Στάνο που έχει 60. Η αριάδα έχει 30. Για να πας λοιπόν να... Μισό λεπτάκι να δείτε. Πρέπει να ψάξεις να βρεις ισοδύναμα. Τα ισοδύναμα όμως δεν είναι μόνο πληθυσμιακά. Είναι στα τετραγωνικά. Γιατί η επιβολή των ανταποδοτικών τελών στην καθαριότητα επιβάλλεται στο σύνολο των τετραγωνικών. Και πάμε τώρα σε μια περίοδο που υπάρχει κρίση, όπου ο καθένας έχει κάνει το δικό του οικογενειακό προγραμματισμό, να τους αναστατώσουμε. Για ποιο λόγο? Ποιες είναι οι διαφορές σε ετήσια βάση, οι ακραίες, 40 ευρώ. Το χρόνο, γι' αυτό συζητάμε. Ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διαφορετική πολιτική τελών, εάν δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα, και να έχουμε μια διαφορετική διαχείριση. Ακριβώς επειδή υπάρχει κατάσταση, με τα 40 ευρώ δεν επιλύεις το πρόβλημα, Κώστα. Σου επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν πας και πιάσεις το σύνολο των ανταποδοτικών τελών, δεν θα μείνεις μόνο στην καθαριότητα. Θα πρέπει να το πιάσεις συνολικά. Θα το πιάσεις συνολικά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Η επιβολή των δημοτικών τελών, να σου το πω και διαφορετικά. Το σύστημα της επιβολής των ανταποδοτικών τελών στην καθαριότητα είναι δικαίο. Της επιβολής, των κριτηρίων επιβολής της ίσπραξης των ανταποδοτικών τελών στην καθαριότητα. Είναι δίκαιο? Δεν είναι δίκαιο. Επιβάλλεται στο τετραγωνικό. Εκείνη είναι η νομοθεσία του 70. Της δεκαετίας του 70. Τα τετραγωνικά. Και έχεις μια οικογένεια που κατοικεί σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικών και είναι δεκαμελής.
Και μια οικογένεια που κατοικεί δύο συνταξιούχοι σε ένα σπίτι 8 τετραγωνικών και είναι διμελής. Πληρώνουν τα ίδια. Είναι δίκαιο? Δεν είναι. Εδώ λοιπόν, για να μπορέσει να κάνει μια πολιτική η οποία θα πλησιάζει στον αντικειμενικό τρόπο επιβολή των τελών, θέλει ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Εάν υπήρχε σοβαρό λόγο να μπορέσουμε και περιθώριο να ασκήσει πραγματική πολιτική τελών, θα το κάναμε, να είσαι σίγουρο γι' αυτό. Αλλά δεν έχει αποτέλεσμα να επιφέρει όμω. Στην περίοδο τη κρίση προσπαθεί με άλλου τρόπου να ενισχύσει το κοινωνικό σύνολο. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό είπε και ο Γιώργος, το είπε συνολικά. Μας απασχόλησε και πάρα πολύ, όχι λίγο. Και όχι τώρα που είναι η ιστορία. Εδώ τα βάλαμε τυπικά γιατί θέλουμε να κάνουμε. Ο προϋπολογισμός επιβάλλει να έχουμε μια απόβαση για τα τέλη. Τυπικά το βάζω. Μακάρι να είχαμε δυνατότητα να κάνουμε. Να φέρουμε τα πάνω κάτι και να του ελαφρύνουμε. Όλα αυτά που λέτε θεωρητικά θα τα κάνατε πράξη, δεν θα χρεοκοπούσε ιδέα. Δεν τα κάνουμε. Ιδέα, ποιο είναι που τη χρεοκόπησε? Θα φτάσουμε στην κουβέντα και θα δεις ότι έχεις και εδώ λάθος. Εν πάση περιπτώσει. Θα την κάνουμε τώρα. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Αν ήταν χρεοκοπημένη δεν την κλείναμε, ρε Βαγγέλη. Σε ένα τέταρτο. Λοιπόν, θα σου πω όταν θα έρθει η ώρα. Μην είσαι προφέτης. Άσε, θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι έτσι, μια κουβέντα. Άμα τελειώσει. Ναι. Δεν θέλω να κλείσω. Εγώ νομίζω ότι απάντησα. Δεν έχω τώρα. Όχι, κάτι να πει και να απαντήσει συνολικά. Να εκφράσω λίγο την. Επειδή αναφερθήκατε στα χρόνια τώρα τη κρίση, με την έκφραση να μην αναστατώσουμε τον κόσμο, τώρα με την κρίση. Ναι. Η κρίση είναι τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτά. Έχω την εντύπωση ότι ήσχαν τα ίδια και πριν από 7 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά. Όχι. Ένα αυτό. Και δεύτερο, πάνω σε αυτό που είπατε τελευταία για την δίκαια πολιτική. Έχει μια στήλη εδώ και βλέπω όλα κάτω-κάτω. 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50. Και λέω, όλοι το ίδιο απολαμβάνουν. Για να είναι 1,50. Λέει, Αμοριάννη Γιαννόπουλη, μπες όσο. Μα λέει, σάδε, κατέβα το ολόκληρο. 1,50, 1,50, 1,50. Ξέρετε τι είναι αυτό, δήμαρχε. Ο εύκολος τρόπος, λες, βάζω 1,5 ευρώ και καθάρισα. Τόσο θέλω να μαζέψω, τόσο μαζεύω. Δεν το κάνω. Το βρήκα. Άρα λοιπόν. Ξέρετε, μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το κάνανε οι προηγούμενοι. Έτσι το κάνανε οι προηγούμενοι, θα το αφήσουμε κι εμείς έτσι τώρα. Δεν είναι έτσι. Πολιτική σημαίνει αλλάζω αυτό το οποίο δεν έβλεπα σωστά πριν. Εντάξει, νομίζω ότι δόθηκε απάντηση. Μπορεί να μην ικανοποιείται. Τι κάνουμε. Υπάρχει άλλο συνάδελφο. Ναι, κύριε Λέπης. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι και επειδή κάναμε και πέρυσι την ίδια συζήτηση και πρόπερυσι την ίδια συζήτηση, είχες πει, Δήμαρχε, ότι θα γίνει μια προσπάθεια εξορθολογισμού. Προφανώς δεν έχουμε τον χρόνο. Γιατί διαφορετικά θα γίνονταν αυτή η προσπάθεια. Και αυτό το οποίο διάβασε τώρα ο κύριος Πρεβεζιάνος και που αφορά τον Ίναχο, και αυτό το είχαμε ξανασυζητήσει. Λοιπόν, και είχαμε πει ότι με την ίδια λογική να βρούμε έναν μέσο όρο να φτιάξουμε και την Αμφιλοχία και τον παλιό Δήμο Αμφιλοχίας. Δεν το κάναμε, ξανασυζητάμε τα ίδια. Εγώ απλά επισημαίνω το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα. Και υποσχέσεις που δεν τηρούνται. Σας λέω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω. Αν θέλουμε να στύψουμε λίγο το μυαλό μας, τρόπους θα βρούμε. Και νομίζω ότι θα είμαστε πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό όμως η ανομιογραφία αυτή η οποία παρατηρείται, δεν νομίζω ότι είναι σωστό για το Δήμο μας. Δεν είναι ωραία εικόνα του Δήμου μας αυτή με τα τέλη αυτά. Ανεξάρτητα από το αν έχει περισσότερα ή λιγότερα, η κοινωνική αλληλεγγύη και μεταξύ των κοινοτήτων. Τοπικών κοινοτήτων που υπάρχουν, δεν νομίζω ότι θα είχαμε πρόβλημα. Είναι τεράστιες οι διαφορές σε κάποιες περιπτώσεις. Η Αμφιλοχία σε κάποιες περιπτώσεις είναι λιγότερη από άλλες μικρότερες τοπικές κοινότητες. Κάποιες άλλες τοπικές κοινότητες μεταξύ τους με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά έχουν ανισοβάρια στα δημοτικά τέλη. Λοιπόν, και θα ήθελα, ας πούμε, αυτό το πράγμα του χρόνου τουλάχιστον, μιας και φέτος δεν αλλάζει. Ας κάνουμε μια προσπάθεια και να το κάνουμε όμως. Να μην το λέμε μόνο, να το κάνουμε κιόλας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μια τελευταία εξήγηση. Γιώργο, η προσπάθεια έγινε. Και έγινε και σε βάθος με νούμερα. Να ξέρεις ότι οποιαδήποτε προσπάθεια που θα οδηγούσε σε ένα δίκαιο εξορθολογισμό θα οδηγήσει αναπόφευκτα και σε αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Κράτα αυτό που σου λέω. Μπορώ κατευθείαν να σου το εξηγήσω πολύ πιο αναλυτικά. Εγώ το λέω εδώ, δεν το λέω κατευθείαν.
Λοιπόν, κράτα αυτό μόνο, ότι μία προσπάθεια εξορθολογισμού με έναρξη δεν ξέρω για τίποτε χρονιά, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε καθολική αύξηση των αποδοτικών τελών. Λοιπόν, άλλο συνάδελφος. Περνάμε σε ψηφοφορία. Όχι. Να μην, το όχι. Κατά τι σημαίνει, να μην μείνουν σταθερά. Κατά σημαίνει διαφωνώ με τη λογική. Τώρα δεν ψηφίζουμε τη λογική όμως, ψηφίζουμε. Να παραμείνουν σταθερά, ναι ή όχι αυτό. Εγώ να αφήσω βάση αυτή τη λογική, με βάση αυτή τη λογική και επειδή δεν υπάρχει καμία προσπάθεια εξορθολογισμού του ζητήματος του τελών, ψηφίζουμε κατά. Δεν έχω να προηγηθώ κάτι σε κάποιον. Ναι. Τι θα γράψει η πρακτικογράφηση. Κατά. Αυτά που είπα ακριβώς. Κατά τίνος πράγματος. Κατά της διατήρησης. Και θα αναρωτηθεί όλος. Τι θέλει, μείωση ή όχι. Αυτές τις τιμές. Επίσης, δεν προσφέρει το μάιο εσύ τι θα πω εγώ. Μην το ρωτήσεις. Προσπαθώ να καταλάβω τι ψηφίζεις. Μην με ειρωνεύεσαι. Δεν σε ειρωνεύομαι. Θα υποβάλεις στη διαμάτω τι είπα εγώ. Θα γράψει απόφαση. Και στην απόφαση, όταν η πρόταση είναι διατήρηση των ανταποδοτικών στελών στις σημερινές τιμές. Όχι, δεν είναι διατήρηση. Είναι αυτές οι τιμές. Διατήρηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι είναι. Φέτος εμείς ψηφίζουμε κοστολόγιο για τον προϋπολογισμό του 17. Διατήρηση. Αν ξέρω καλά. Και μας φέρετε αυτές τις τιμές. Δεν ξέρω εγώ πέρυσι τίποτα. Δεν και μου λέτε αυτό είναι το κοστολόγιο. Και εγώ σας λέω δεν το δέχομαι. Δεν το δέχεις. Μάλιστα. Είναι λογική αυτή που είπατε τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε λαϊκισμό. Είναι λογική αυτή. Παραμένω. Εμείς σας λέω προτείνουμε μείωση. Η λογική λέει αυτό που είπα εγώ. Εγώ σας λέω 10 λεπτά μείωση. Αυτό είναι μια άποψη. Σωστή. Δεν προτείνουμε αυτό όμως. Τι προτείνεις. Επειδή η συζήτηση ήταν αυτή πάνω στην εισήγησή σας δήματος. Και επειδή εμείς αναφερθήκαμε σε λόγους... Καλά, εντάξει, για να μην τρώμε και το χρόνο, είστε κατά. Εντάξει, τελειώσαμε. Εντάξει, είστε κατά. Ωραία, κατανοητό. Στα 10 θέματα αυτά τα... Εντάξει. Περνάμε στο 14ο. Ναι. Των τριτέκνων, των ευπαθών. Το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη. Παραμένει εκείνη η απόφαση. Όσο έχει. Ναι, όσο έχει. Των ευπαθών όχι. Στους ευπαθείς υπάρχει πολιτική για τις ειδικές κρισμαίκες ομάδες. Υπάρχει απαλλαγή, 50%. Παραμένει όσο έχει. Ναι. Όχι, όχι. Έχει δίκιο. Λέει γιατί υπάρχει αίτημα για τους τρίτεκνους. Και για τους πολίτεκνους και τους ταμεία υπάρχει μείωση. Παραμείωση έχει, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Τσόλκας για στο 14ο θέμα συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων. Ένα έργο είναι. Παραλαβής των δημοτικών έργων. Υπάρχουν ένα τα ονόματα έργο, πίσω ένα, από ένα την έργο, Επιτροπή. Ένα έργο είναι η Αριάδα. Το έργο που κάναμε εκεί. Τέλος του γέννημα ρίγεστης. Ναι, μωρά. Αμπελάκι Αριάδα. Ναι. Ωραία. Ποιοι είναι στην Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι... Την έχουμε δώσει. Να τους πω αμέσως. Να τους διαβάσω. Είναι η Πατρινούδη και ο Κατσούλας και αναπληρωματικά μέλη είναι η Βαλή και ο Μόσχος. Μάλιστα. Ολοκλήρωση. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση, πιστεύω. Λοιπόν. Τι. Στην Επιτροπή. Πρέπει να γίνει κλήρωση. Ναι. Το περιμένεις εσύ. Είναι πολλά χρόνια. Λοιπόν. Άλλος διαφοροποιείται. Λευκό. Ναι. Στο κύριο Σατή, στο 15ο θέμα, ορισμός εκπροσώπων για την τριμελή επιτροπή χορήγηση βεβαίωσης στους παραγωγούς λαϊκών αγορών. Να πω κάτι, Πρόεδρε, γιατί μένουν ορισμένες αιχμές και από αυτού συνάδελφοι, δεν διεπνοεί για την επιτροπή. Ναι, κύριε Τσόλκα, ζητήστε μου. Και από αυτού, γιατί άφησε πάλι μια αιχμή ο συνάδελφος ο Ριζογιάννης, έχει γίνει καταγγελία. Δεν ξέρουμε τώρα ποιον έχει γίνει, αλλά έχει γίνει καταγγελία ότι στο Δήμο Αμφιλογίας δεν ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία όσον αφορά τον ορισμό των επιτροπών. Και έγινε έλεγχος συντελεχής αναλυτικός και το πόρισμα είναι ότι σωστά γίνεται.
Υπάρχει πόρισμα από αυτό, έτσι. Γίνεται φυσιολογικά. Γίνεται κανονικά. Λοιπόν. Έγινε καταγγελία λοιπόν από συναδέλφους. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι. Όχι, συγγνώμη, και από συναδέλφους, δεν ξέρω ποιος την έκανε, αλλά έγινε καταγγελία. Ήρθε ο έλεγχος εδώ πέρα, το έψαξε και είπε αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι. Να. Κύριε Σατής. Για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την έκδοση βεβαιώσεις παραγωγούς λαϊκών αγορών. Στις επιτροπές συμμετέχει ο Δήμαρχος με τον νόμιμο αναπληρωτή του ή αν δεν επιθυμεί ένας σύμβουλος με τον αναπληρωτή του. Συμμετέχει ένας γεωπόνος εφόσον υπάρχει στο Δήμο, είναι του Δήμου ή από την περιφέρεια ή και κρατικό. Και εναλλάξει ανάλογα με την περίπτωση ένας κτηνίατρος. Και το τρίτο μέλος είναι εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων. Επειδή δεν υπάρχει εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων, κατά κοινότητα ορίζεται ένας δημοτικός υπάλληλος με τον αναπληρωτή του. Μάλιστα. Τον μεν γεωπόνο τον ορίζει η περιφέρεια, γιατί δεν έχουμε προς το παρόν εμείς. Το ορίζουμε στη θέση του υπαλλήλου που συμμετέχει στη θέση του εκπροσώπου αγροτικών συλλόγων, εφόσον δεν υπάρχει. Προτείνουμε την υπάλληλο Τσαντούλη Όλγα με αναπληρωτή του Παναγιώτη Παπά. Μάλιστα. Και από τους και ο Δήμος Πρωτοδημοριώτη. Λοιπόν, υπάρχει διαφοροποίηση? Όχι. Λοιπόν, κάποιο και πάει ο κύριο. Ναι, ομόφωνα δεν είναι. Ναι. Στο 16ο θέμα πάλι ο κύριος Σατής για τη διαγραφή τελών λαϊκής αγοράς. Εντάξει, δεν νομίζω να. Γιώργο, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Μπορείς να μου εξηγείς λίγο τι γίνεται με την περίπτωση αυτού του ανθρώπου, γιατί απευθύνθηκε και σε μένα. Θεωρούσα ότι στο Δήμο Αμφιλοχίας δεν μετρούνται ούτε από τους υπαλλήλους ή παρουσίες και τα λοιπά. Ούτε το δικό μου είναι ανοιχτό, ούτε το δικό σου. Κάπου παίζει ένα κατοράνι. Να μου εξηγείς λίγο τι γίνεται, γιατί και εγώ μίλησα με την αρμόδια υπάλληλο και μου είπε ότι δεν είναι. Γίνεται κανονικά και με νόμιμο τρόπο η διαδικασία των παρουσιών. Αυτός θεωρούσε ότι έμπαινε ένα μηνιαίο, εξαμηνιαίο τέλος κτλ. Και εγώ αντιπαρατέθηκα σε αυτό και είπα ότι δεν είναι. Λοιπόν, 80 ευρώ είναι τελικά το ποσό. Ναι. Υπάρχει διαφοροποίηση? Όχι. Ναι. Πάλι ο κύριος Σατής για την παραχώρηση χρήση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αριάδους στο Πολιτιστικό Σύλλογο. Δεν βλέπω, είναι ο Χρήστος. Ανοίγει το μικρόφωνο, δεν το βλέπω. Είναι. Το σχολείο παραχωρείται
Πάτησε το. Υπάρχει αίτημα του πολιτιστικού συλλόγου για αξιοποίηση. Και, ναι, προφανώς θα έχει όλη την ευθύνη για τη συντηρήσή του. Θα του αποκαταστήσει με μικροεπισκευές που θα γίνουν τη λειτουργικότητά του. Και για μας, όπως ξέρετε, τα κτίρια που παραμένουν κλειστά καταστρέφονται. Είναι προσφορά του συλλόγου. Και προτείνουμε να γίνει αποδεκτό το αίτημά του. Υπάρχει αντίρρηση? Όχι. Ωραία, πάμε στο 18. Το 18ο θέμα, έγκριση της ηγετικής έκθεσης για το δεύτερο τρίμηνο του 16 του προϋπολογισμού. Ο κύριος Αλπός. Ναι. Η σχετική έκθεση του δεύτερου τριμήνου για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τον νόμο, είναι τα έσοδα, οι δαπάνες και ο ισολογισμός, ο οποίος έχει κάποιες μικροατέλειες. Έχει εγκριθεί και από την Οικονομική Επιτροπή. Παρακαλούμε για την έγκρισή του. Και την έγκρισή της. Χωρίς ανάλυση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσουβάτη, όχι βέβαια, και λόγω προϋπολογισμού, αλλά θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο. Σπραχτέ υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών. 1579046 εισπραχθήκαν στο εξάμηνο 94944. Και βγάλετε εσείς προϋπολογισμό κάτω. Να μην είναι αυτό το πράγμα. Και επί της ουσίας όχι, για να μην κουράζουμε το σώμα, γιατί μερικοί θα πούνε τη ροή δεν είναι καλή. Να κάνουμε μία όμως παρατήρηση ότι από τα εισπρακτέα δεν υπάρχουν προϋπολογιζόμενα κονδύλια για έργα ή δαπάνες. Όχι, είπες, βγάλετε συμπέρασμα για το πώς εφαρμόζεται. Από τα εισπρακτέα, η πολιτική που μπορεί κανείς να ακολουθήσει είναι δύο ειδών. Το ένα είναι βεβαιώνεις όταν φτάσει πάνω από 100 ευρώ στην αρμόδια ΔΟΕ για να μπλοκάρεις τις εντοσοληψίες με το δημόσιο και όχι μόνο. Αυτό κάνουμε κατά κανόνα. Και το δεύτερο είναι να κάνεις κατασχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το 1 εκατομμύριο όμως, πόσο είπες, είναι ένα? 700. 1579046. Έχει ευρεία διασπορά, έτσι. Δεν είναι μαζεμένα, να ξέρεις, ορισμένους. Απλά, για να φτάσουμε, όχι στα βεβαιωθέντα στο 1700. Του προϋπολογιστέντα, από τις 99.000 δήμαρχοι, ξέρετε πόσο απέχουμε. Πάρα πολύ. Να δούμε το φεγγάρι απόψε που είναι ο λόγιο μου. Πάρα πολύ. Ο κύριο Τσούκα. Τα τοποθετεί. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ήθελα το. Όχι, και λευκό ο κύριο Τσούκα. Δεν υπάρχει άλλη διαφοροποίηση. Φτάσαμε στο 19. Δεν αργήσαμε. Δεν αργήσαμε τόσο πολύ. Λοιπόν, έχω λίγο τον λόγο. Ποιος είναι ο λόγος που οδηγούμαστε στη λύση της επιχείρησης? Να πω καταρχάς ότι δεν είναι ζημιογόνα. Γι' αυτό σου είπα, Βαγγέλη, μην είσαι προπέτης. Εάν η επιχείρηση ήταν ζημιογόνα, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Προσέξτε. Γιατί όταν στους δύο τελευταίους ισολογισμούς εμφανίζεται θετικό ισοζύγιο ή ισοσκελίζεται, τότε σε κάθε νέο εκδιδόμενο λογαριασμό, όταν γίνεται δηλαδή έκδοση βεβαιωτικού καταλόγου, υποχρεωούμαστε σύμφωνα με εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε πέρυσι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να αποδίδουμε στο ελληνικό δημόσιο επί των εκδιδομένων λογαριασμών, όχι των εισπρατωμένων ποσών, 29% φόρο και 29% προκαταβολή. Θα πρέπει να σας υπομνήσω ότι η επιχείρηση κατά νόμο έπρεπε να επιχορηγείται με βάση τα αναλογούντα ποσά της από το τέλος 3% από ηχέτες πρωτεύουσης. Πιθανόν να τα είχε αυτά να μπορούσε να αποδώσει το δημόσιο αυτές τις φορολογίες, δηλαδή το 29 και 29
58% στο πρώτο χρόνο και μετά 29% και θα γινόταν συμψηφισμοί. Τώρα δεν τα έχει. Η απάντηση επ' αυτού από πλευράς των αρμοδίων κυβερνητικών είναι ότι μεταφέρεται το κόστος αυτό στον κόσμο. Αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει αύξηση των δημοτικών τελών και προφανώς επειδή στο Δήμο δεν επιβάλλεται αυτή η φορολογία, η πρόταση είναι να πάμε στο Δήμο. Υπάρχει ένας άλλος λόγος που δεν έχει νόημα δηλαδή να υφίσταται, αφού έχει οδηγηθεί πλέον η εταιρεία σε αυτό το επίπεδο από μόνη της, είναι ότι και λειτουργικά και δημοσιονομικά και διαχειριστικά έχει εξομοιωθεί με το Δήμο. Δεν έχει καμιά διαφορά. Καμία. Και η πρόταση λοιπόν είναι να καταργηθεί. Δεν αλλάζει τίποτα για τον πολίτη. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, ας πούμε. Να σας πω ότι, για να μην σπεύσει κανείς και πει οτιδήποτε, η κατάργηση του ειδικού τέλους του 80% όπως έγινε και στην αρχή θα ενσωματωθεί στην τιμή, άρα η τιμή θα παραμένει σταθερή. Και το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα, δύο άτομα είναι, ο Κοπίδης και ο Σίσκας, θα μεταφερθούν στο Δήμο με αντίστοιχες προσωπικές θέσεις. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά στο κοστολόγιο. Θα μου πείτε, λύνεται το πρόβλημα με αυτή τη μετακίνηση? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητες ναι, γιατί αν αύριο, Φερρυππίν, επιβληθεί φόρος επί των εκδεδομένων λογαριασμών στο Δήμο, δεν θα καταργήσει το Δήμο. Θα αναγκαστείς να επιβάλλεις τέλη. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Να κάνω μια προσωπική εκτίμηση. Αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ως νόμος είναι ψηφισμένος από το δεύτερο μνημόνιο. Δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως το Γενικό Λογιστήριο, μετά από συνεννοήσεις τις οποίες έκανε με την Κεντρική Ένωση και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης Αποχέτευσης, θεωρούσε ότι η ΔΕΙΑ είναι φορείς που διαχειρίζονται φυσικό πόρο και δημοσίου ενδιαφέροντος και γι' αυτό δεν τις υπήγαγε στους φορείς οι οποίοι υποχρεούνταν να αποδώσουν το 29%. Πέρυσι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε, η κυρία Βαλαβάνιεν προκειμένου, μια δική της απόφαση, στην οποία υπήγαγε και της ΔΕΙΑ μέσα στους φορείς υπόχρεους καταβολής του 29%. Και από τότε, παρά τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει, δεν ακυρώθηκε αυτή η εκδοθήσα υπουργική απόφαση. Το Γενικό Λογιστήριο επιμένει ότι πρέπει η ΔΕΙΑ να καταβάλουν 29%. Εκτιμώ ότι επειδή ορισμένες ΔΕΙΑ έχουν ισχυρά αποθεματικά, πιθανό να το κάνανε γι' αυτό, για να τους πάρουν τα αποθεματικά. Και η μπάλα τους περιέλαβε όλους. Οι περισσότερες ΔΕΙΑ θα κλείσουν, θα αναγκαστούν να κλείσουν και μεγάλες ΔΕΙΑ κάποια στιγμή. Μπορεί να μην κλείσουν φέτος, θα κλείσουν μετά από 1, 2 ή 3 χρόνια. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει φορολογία στην κατανάλωση νερού της τάξης του 58% στον πρώτο χρόνο και 29% στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν. Και σας είπα ότι αν η επιχείρηση ήταν ζημιογόνα, δεν ήταν υποχρεωμένη έτσι, να πληρώσει 29%. Ναι. Τώρα για να καταλάβουμε, όπως μας τα λέτε εδώ, ότι η ΔΕΙΑ πρέπει να κλείσει για λόγους γραφειοκρατίας. Οικονομικά στοιχεία όμως δεν μας δώσατε, να ξέρουμε πόσες είναι ενίσπρακτες οφειλές, τι χρωστάει η ΔΕΙΑ, δεν έχω δει κάπου εδώ μέσα να αναφέρονται. Από ό,τι ξέρουμε, η ίδρυυση είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Και δεν μπορώ να καταλάβω, μια εταιρεία, υπόδημα επιχείρηση όπως λέγατε κι εσείς εδώ μέσα, με ένα άτομο προσωπικό και ένα διευθυντή, τον κύριο Κοπίδη, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ελπίζω να μας πει τώρα ο κύριος Κοπίδης, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθούμε να μεταφερθούν τα χρέη και υποχρεώσεις της ΔΕΙΑ στις πλάτες των συμπολιτών μας που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Εισπράξτε τις οφειλές, πληρώστε τις υποχρεώσεις και μετά να συζητήσουμε τη μεταφορά της ΔΕΙΑ στο Δήμο. Τι είπατε τώρα. Να δώσω μια εξήγηση, γιατί νομίζω ότι έγινε λάθος. Εγώ δεν ξέρω αν είσαι προκτισοφιλές πόσες είναι. Πείτε μου. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση σε κανέναν πολίτη. Καμία. Να ξέρουμε κι εμείς ήδη. Μισό λεπτό, γιατί είπες δεν θα δεχτούμε να μεταφερθούν στις πλάτες. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. Όποιος είναι σήμερα υπόχρεος να πληρώσει κάτι,
παραμένει υπόχρεο να το αποσβέσει αυτό. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση όμως με το 29% την επιβολή της φορολογίας. Να σας το πω διαφορετικά για να γίνει στους αντιληπτό. Μπορεί να... εγώ να μην έγινα αντιληπτό. Συγγνώμη, για να κάνεις ολοκληρωμένη επιβολή, είναι 29%. Ναι. 29% επί της αξίας του... Για να βάσω το τελευταίο ισολογικό, δηλαδή τι ποσό είναι αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό το πράγμα... Επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου λίγο να σας πω κάτι. Πρόσπαθα να το εξηγήσω λοιπόν. Το 29% δεν επιβάλλεται απροσώπως στην επιχείρηση. Το 29% επιβάλλεται επί των εκδεδομένων λογαριασμών, όχι αυτών που εισπράττει η εταιρεία. Δηλαδή, αν η εταιρεία εκδώσει έναν λογαριασμό 100 ευρώ, πρέπει να αποδώσει κατευθείαν στο δημόσιο, επειδή δεν είναι ζημιογόνα, επαναλαμβάνω. Είναι άλλο θέμα αν έχει υποχρέωση εισπράξεων οφειλών παλαιών. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά επειδή δεν έχει ζημιογόνες χρήσεις, οφείλει από τα 100 ευρώ να αποδώσει στο δημόσιο τα 58. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Κατευθείαν με το που εκδίδονται λογαριασμοί, για να μπορέσεις να ενεργοποιήσεις τις εισπράξεις των λογαριασμών, πρέπει να αποδώσεις στο δημόσιο 58 ευρώ. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός. Ορισμένους λογαριασμούς που εκδώσαμε, κάποιους λογαριασμούς που εκδώσαμε, πληρώσαμε στο δημόσιο φόρο. Η ιδεία Χανίων πλήρωσε στο ελληνικό δημόσιο 1%. Ναι, κάποια στιγμή θα εμφανίσει και δαπάνες. Είναι αλήθεια. Δηλαδή μαζί με το 58 θα εμφανίσει και δαπάνες. Αλλά πρέπει να πληρώσεις όμως 58. Οι δαπάνες δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που θα σε απαλλάξουν από την υποχρέωση της καταβολής του 29. Το 29 θα παραμείνει. Με το 29 δεν ισοσκελίζεις όμως τον προϋπολογισμό σου, θα την καταστήσεις την επιχείρηση ζημιογόνα. Θα μου πείτε, θα απαλλαγείς στο επόμενο οικονομικό έτος, μάλιστα, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ποιος θα πληρώσει όμως το τρέχον οικονομικό έτος την έκδοση όλων των λογαριασμών με ένα καπέλο της τάξης του 29-59-58%. Ποιος, ο δημότης? Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριος Λιάπης. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Έχουμε εδώ και κάποια χρόνια, Δήμαρχε, που συζητάμε και μας λες ότι η ΔΕΙΑ τα προηγούμενα όλα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μια επιχείρηση η οποία είχε προβλήματα οικονομικής φύσης, δηλαδή δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Γι' αυτό και ο Δήμος βοηθούσε τη ΔΕΙΑ ουσιαστικά. Ξαφνικά πώς η ΔΕΙΑ έγινε κερδοφόρος, αυτό είναι ένα θέμα. Μακάρι η διαχείριση να ήταν τέτοια, παρά τα τόσα υψηλά υπόλοιπα τα ανίσπρακτα. Δεν είπα κερδοφόρος, είπα δεν είχε ζημιογόνες χρήσεις. Λοιπόν, ξαφνικά όμως, ναι, αλλά είπαμε ότι η ΔΕΙΑ είχε προβλήματα. Είχε προβλήματα. Δηλαδή δεν ήταν ίσα βάρκε σε πανιά. Πάντα λέγαμε, εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν γυρίσουμε πίσω, θα δούμε τα προηγούμενα χρόνια να συζητάμε και να λέμε ότι η ΔΕΙΑ δεν είναι μια επιχείρηση η οποία να είναι αποδοτική. Αποδοτική, να έχει απόδοση. Όχι ανταποδοτική, αποδοτική. Οπότε τώρα ξαφνικά εγώ βλέπω τώρα να γίνει και κερδοφόρος ή τουλάχιστον ίσα βάρκα ίσα πανιά όπως λες. Και αφού είναι έτσι, λέω εγώ αναρωτιέμαι, γιατί δεν κάνουμε και μια μείωση των τελών. Όταν συζητούσαμε για μείωση των τελών, έλεγες μα δεν τα βγάζει πέρα η ιδέα. Αυτό θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια. Να μειώσουμε λίγο τα τέλη και ερχόσουν και έλεγες ότι δεν γίνεται γιατί η ιδέα θα μπει μέσα. Και μπαίνει μέσα. Ξαφνικά τώρα. Η ΔΕΙΑ είναι κερδοφόρος. Η ΔΕΙΑ δεν μπορεί να μειώσει τα τέλη της, όμως. Και ταυτόχρονα ρωτάω και με βάση αυτά που είπες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το Δημότιο. Το 80% θα ενσωματωθεί στο κοστολόγιο. Έτσι δεν είπες? Το 80%. Είναι λάθος ή κατάλαβα λάθος? Όχι. Όμως τη ΔΕΙΑ το 80% ήταν για μία δεκαετία. Μετά θα επανέρχονταν. Θα έφευγε το 80%. Κάνω λάθος? Κάνεις λάθος. Κάνω λάθος. Μπορούσε να γίνει άλλα 10 χρόνια. Στα 20 χρόνια τελείωνε. Εδώ μιλάμε όταν ξεκινήσουμε τώρα. Με κάτι το οποίο θα ξεκινάμε με το σύν 80% θα είναι φόρο ζωή. Τα 10 χρόνια παράδειγμα μπορεί να έχουν φύγει κόστα. Και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να πάμε άλλα 10 χρόνια. Δηλαδή για ακόμα 10 χρόνια να έχουμε το σύν 80%. Μετά τι κάναμε? Μετά θα φύγει το 80%. Τώρα όμως ξεκινάμε έχοντας το 1,8. Το 100 συν 80.
Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, έχω κάποιους προβληματισμούς, τους οποίους θέτω και περιμένω κάποιες απαντήσεις. Δεν είναι τίποτε, ούτε συζητάω και το κατά πόσο, και για το 29%, τουλάχιστον με τα λίγα νομεράκια που έχουμε μάθει, το 29% είναι ο φόρος ο οποίος επιβάλλεται επί των κερδών. Προφανώς, επειδή αυτή τη στιγμή, όταν ξεκινάει μια οποιαδήποτε καινούργια διαδικασία, δεν υπάρχουν εκείνη τη στιγμή δαπάνες, γι' αυτό το λόγο μιλάμε για 29%, αν κατάλαβα καλά. Έτσι δεν είναι. Το συν 29, εντάξει, είναι για μία χρονιά. Μετά την επόμενη χρονιά θα είναι συν πλήν. Αλλά η όλη ιστορία είναι το 29% επί των κερδών. Όχι, επί των εκδεδομένων λογαριασμών. Επί των εκδεδομένων λογαριασμών. Ναι, αλλά είπες μισό λεπτό, Κώστα. Επειδή είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα ότι όταν θα δημιουργηθούν δαπάνες. Αυτό μειώνει προφανώς τους εκδιδόμενους λογαριασμούς, οι οποίοι προφανώς θεωρούνται όλοι έσοδο, όλοι κέρδος με βάση τον νόμο αυτόν. Δεν τον έχω δει τον νόμο για να μπορώ να μιλάω. Μιλάω τώρα επί αφηρημένης βάσης. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Απλά από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Προφανώς όμως αυτό θα ισχύει μόνο για την πρώτη χρονιά. Μέχρι να δημιουργηθούν οι δαπάνες. Άρα δηλαδή το πρόβλημά μας στη ΔΕΙΑ είναι μόνο για τον πρώτο χρόνο. Από ό,τι κατάλαβα με βάση αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Και έρχομαι και λέω εγώ, τι είναι πιο συμφέρον. Εντάξει, καλά, να μην την πω αυτή που έχω εγώ και εξήγησέ μου. Το ολοκληρώσω. Έχω μία συλλογιστική. Δεν επιτρέπεται να έχω ρε Κώστα. Άστα την πω τότε, να την ολοκληρώσω. Τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό που μας αναγκάζει να κλείσουμε τη ΔΕΙΑ. Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο. Ποιος θα απαντήσει. Λοιπόν, δύο κουβέντες από εγώ και θα συνεχίσω ο Κώστας. Στο ειδικό τέλος, όταν επευλήθη το ειδικό τέλος, δεν ήταν προσθετικό στην αξία του νερού. Θα σου θυμίσω, νομίζω πρέπει να είσαι ένα δημοτικό σύμβουλο, μπορεί να κάνω λάθος, πιθανό να κάνω λάθος. Στα 10 ευρώ κάναμε ανάλυση και είπαμε 6% αξία του ύδατος συν 4% ειδικό τέλος και παρέμεινε το 10. Δεν έγινε αύξηση δηλαδή. Δεν αυξήθηκε, δεν επιβλήθηκε προσθετικά το ειδικό τέλος όπως έγινε στις άλλες ΔΕΙΑ. Στη ΔΕΙΑ Αμφιλοχίας έσπασε το 10 σε 6 και 4. Και τώρα θα ξαναενωθεί το 10, το 6 και 4 και θα ξαναγίνει 10. Σχηματικά το λέω για να κατανοήσεις δηλαδή. Έτσι. Αν ήταν προσθετικό, αυτό μπορεί να το δεις και από τα νούμερα, δεν είναι κάτι το... Επειδή μάλιστα τότε υπήρχε και ολόκληρη παραφιλολογία ότι αυξάνουμε τα τέλη και τα λοιπά, αναγκαστήκαμε και το γράψαμε και στους λογαριασμούς πώς ακριβώς αναλύεται αυτό. Το δεύτερο, πράγματι υπήρχε αυτή η συζήτηση που λες, ότι η εταιρεία αρχίζει και δημιουργεί ανοίγματα και δημιουργεί προβλήματα εξαιτίας της μη απόδοσης των χρημάτων που θα έπρεπε να παίρνει μέσα σε αυτή την εξαετία. Ενώ δηλαδή από το 3%. Αυτά μέσα στη διάρκεια κάποιων ετών εξανεμιζότανε. Αθρηστικά όμως αρχίζουν και μαζεύονται. Ταυτόχρονα υπήρξε μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη, ένας πολύ μεγάλος περιορισμός στις δαπάνες. Μαζευτήκανε δαπάνες, αν τις δεις, έχουν μαζευτεί. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί γίνανε και έργα τα οποία μείωσαν βλάβες, σε πολλές περιπτώσεις, και σε άλλες η αύξηση των λειτουργικών ανελαστικών δαπάνων, που ήταν ρεύμα κυρίως, γιατί αυτό είναι το οποίο μας έχει τεινάξει στον αέρα, αντισταθμίστηκε από άλλου είδους παρεμβάσεις που παλιότερα συνέβαιναν. Δηλαδή, και εγώ ήταν μοτέρ σε συχνότερες περιόδους, αλλαγήκανε κάποια εξαρτήματα τα οποία εμφανίσανε σταθεροποιητική τάση παρά τις αυξομοιώσεις του ρεύματος της ΔΕΗ. Κουτσά στραβά τα φέρνες γύρα. Τώρα αναγκάζεσαι μέσα σε μία οικονομική χρήση, επειδή δεν έχεις ζημιογόνες παλιές χρήσεις. Ποιες παλιές χρήσεις δεν έχεις ζημιογόνες? Τις δύο τελευταίες. Εάν μας επέτρεπε να πάμε να αθροίσουμε τις ζημιές από παραπίσω, θα φτάναμε να έχουμε κάποιες αθροιστικές, αθροισμένες ζημιές και να μην είμαστε ισοσκελισμένη επιχείρηση, όχι κερδοφόρα, ισοσκελισμένη επιχείρηση. Δεν μας αφήνουν να πάμε όμως στο βάθος της δεκαετίας, που μπορούμε να έχουμε... Τι γίνεται, παιδιά? Δεν μας επιτρέπουν να πάμε λοιπόν σε βάθος δεκαετίας, που εκεί θα αθροίζαμε 10 ευρώ ζημιά εκεί, συν 10 από εκεί άνοιγμα, συν 10, συν 10, θα φτάναμε στο 100. Οπ,
έχουμε 100, πρέπει να πληρώσουμε φόρο 100, το ισοψηφίζουμε, τελειώσαμε. Τώρα σου λέει ότι τα λεφτά που θα βγάλεις, μάλλον τους λογαριασμούς που θα εκδώσεις, σταλογίζω ως κέρδη εγώ. Αφού θα τα εισπράξεις κάποια στιγμή το άλλο επί τα τρόπο, αυτά είναι κέρδη σου. Και εσύ θα μου εμφανίσεις μετά εμένα τις δαπάνες σου. Δηλαδή πρέπει τη στιγμή που θα εκδώσεις λογαριασμό να καταβάλεις και το αντίστοιχο ποσό σε μετρητό στο δημόσιο. Δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Ποιον πρώτο χρόνο? Ποτέ δεν θα το έχεις. Δεν υπάρχει πρώτος χρόνος. Δεν θα το έχεις ποτέ. Δεν θα το έχεις ποτέ. Για να το αποκτήσεις, να αποκτήσεις αυτή τη δυνατότητα, Γιώργο, για να αποκτήσεις αυτή τη δυνατότητα, πρέπει ή να πάρεις κάποιο δάνειο από κάποια τράπεζα, ας πούμε, δεν ξέρω, κάπου να βρεις ρευστό, εν πάση περιπτώσει. Και εμείς λέγαμε στην κυβέρνηση, δώσ' μας τα χρήματα αυτά που μας χρωστά στην εξαετία, ένα μέρος των χρημάτων αυτών, να μπορέσουμε να καταβάλουμε το χρήμα αυτό στο δημόσιο, σε εσάς δηλαδή, να ξανάρθει πάλι πίσω, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τους λογαριασμούς και κάποια στιγμή να ισοσκελίσουμε. Αλλά θα μας δίνεις και στα επόμενα χρόνια, για να μην αναγκαστούμε να επιβάλλουμε αυξήσεις στα ανταποκριτικά τέλη. Λέει, δεν κάνουν το ένα ούτε το άλλο. Δεν γίνεται. Κάναμε και μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουμε να συμπιώσουμε κοστολόγια. Το ξέρετε αυτό, με τα έργα τα οποία κάναμε σε 4 χωριά, Στάνο κτλ. Και έχουμε ήδη και 3 μελέτες εκπονημένες, τις οποίες θα τις υποβάλλουμε. Τις υποβάλαμε, δεν τις εγκρίνανε. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα κοστολόγια στο ρεύμα. Να ρίξουμε δαπάνες δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς και στο Δήμο να είναι, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Για να κρατήσουμε χαμηλά τα κοστολόγια. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της σύντρευσης. Θα έρθει και η άρδευση κάποια στιγμή. Ανοίγει ένας φαύλος κύκλος. Κώστα, με συγχωρείς. Ναι, συμπληρώσετε. Κώστα, και μιλάμε εκτός μικροφώνου. Στο Δήμο δεν συνέβη το ίδιο. Το ίδιο διάβασα. Τι είναι, στο Δήμο δεν φορολογείται. Όχι αυτό, όχι, όχι. Στο Δήμο, όταν πήγαμε και κάναμε για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, πότε θα πληρώσουμε, μας πήγε ο νόμος μια πενταετία πίσω. Και πιάσαμε όλες τις επενδύσεις και τις ενσωματώσαμε μέσα και ακόμα δεν αποδίδουμε στο δημόσιο ΦΠΑ. Κλείνω, δεν νομίζω αν υπάρχει κάποια πορεία, μπορώ να τη λύσω. Επειδή ούτως ή άλλως ήμασταν προαποφάσεων ή πάμε μπροστά, δηλαδή ή κάνουμε επέκταση ή κάνουμε απορρόφηση. Απλά το είχαμε καθίσει, το έχει ρωτήσει, θυμάμαι και παλιότερα, και ο Βαγγής Τσούκας, στον Δήμαρχο. Περιμέναμε, γιατί ήταν υποσυζήτηση αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο, ας πούμε, του Υπουργείου Ιστορικών. Είχαμε δέσμευση και από τον ίδιο τον Υπουργό στην Καλκίδα που κάναμε τελευταία Γενική Συνέλευση τις αρχές Ιουνίου, ότι θα περάσουν διάφορες ελαφρύνσεις μέσα. Μέσα σε όλα αυτά ήταν κυρίως η υδρολογία, αλλά και η κατανάλωση ρεύματος που μπορούσαν να πάμε σε βιομηχανικό τιμολόγιο. Το νομοσχέδιο κατέβηκε από διαβούλευση 5 Σεπτεμβρίου, δεν πήγε ποτέ στη Βουλή. Δεν υπάρχει δηλαδή ξεκάθαρο πλαίσιο και δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον δεν ελπίζει κανείς πλέον, ότι μπορεί να υπάρξει κάποια φορολογική επιβάρυνση. Δεν θέλαμε να έχουμε πλεονέκτημα, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχουν δύο μέτρα και σε τέτοια σταθμά. Να είμαστε δηλαδή ακριβώς όπως ό,τι ισχύει δηλαδή για το Δήμο, ισχύει για τη ΔΕΗΑ. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα πιστεύω ότι είναι άκυρο για οποιοδήποτε λόγο, ας πούμε, και με το 44-12 τώρα, ο οποίος επιβαρύνει κατά πολύ, τον είναι μια πραγματικότητα την οποία θα τη βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, από την ύπαρξη της ανάγκης, της προμήθειας ή της εργασίας, ας πούμε, για μια βλάβη ίδρυψης, θα πω εγώ, για να ακολουθεί τα 12-15 βήματα που θέλει ο νόμος, μπορεί να, δηλαδή, να αφήσει ένα χωριό από νερό για ένα μήνα.
αν να πεις ότι είσαι νόμιμος. Έτσι. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον για τη ΔΕΑ, τουλάχιστον για τον τομέα της σύνδευσης, την ΔΕΑ, την Δήμους, θα πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία. Κάτι θα τελειώσει, κύριε Λιάπης. Ολοκληρώσω κάτι πάνω σε αυτά τώρα. Ολοκληρώνοντας και εγώ, θα ήθελα να πω ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κύριος λόγος είναι το 29%, το οποίο εκ παραδρομής γράφτηκε εδώ επί των εκδεδομένων λογαριασμών, αλλά επί των καθαρών. Εκδεδομένων αυτή τη στιγμή, είπαμε και πάλι, όταν θα μπουν δαπάνες μέσα, θα είναι η διαφορά που θα φορολογείται. Δεν φορολογείται το έσοδο, φορολογείται το κέρδος. Πάντα. Είναι κανόνας αυτό. Λοιπόν, το ίδιο είπαμε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε. Αυτό εντάξει, καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, όχι, οι δήμαρχοι, γιατί είναι σημαντικό αυτό τώρα. Δεν είναι διαφορά. Στην επιχείρηση, ναι, στην επιχείρηση, σου λαμβάνει σαν στοιχεία αυτά που έχεις με την προηγούμενη δήλωσή σου. Σε εμάς θεωρεί ότι αυτά που εκδίδουμε ως λογαριασμούς είναι εν δυνάμει κέρδη κατευθείαν. Επ' αυτόν πρέπει να καταβάλεις. Στο τέλος θα κάνεις τον ψηφισμό. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι, αλλά πρέπει να τα καταβάλεις τώρα όμως, όχι στο τέλος. Δεν είναι άλλο, Γιώργο. Δεν είναι άλλο. Όχι, εγώ ψάχνω να βρω το τι λέμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό. Συμφωνήσαμε, δεν είναι ότι διαφωνήσαμε σε τίποτα. Δήμαρχε, από ό,τι καταλαβαίνω, απλά λέω εδώ πέρα είναι λίγο διαφοροποιημένο από την πραγματικότητα αυτό. Όχι επί των εκδεδομένων, το τονίζω. Δεύτερον, ουσιαστικά δηλαδή είναι ο φόρος που μπαίνει στη ΔΕΗ η αιτία λύσης, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι, Κώστα. Ο φόρος του 29% επί των κερδών. Το βασικό είναι αυτό. Αυτό καταλαβαίνω. Να ότι η ΔΕΙΑ δεν είναι πώς το υποβαγγέλλεις, τι υποβαγγέλλεις καταχρεωμένοι, δεν ξέρω τι υποβαγγέλλεις. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος θα βγει, βγείτε έξω και να σας πει ότι χρουστάει η ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ, οι όποιες οφειλές έχει η ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή είναι στη ΔΕΙΑ, ο οποίος είναι θεσμός. Ότι χρουστάει η ΔΕΙΑ, έτσι. Δεν χρουστάει πουθενά η ΔΕΙΑ. Στη ΔΕΙΑ χρουστάνε, ναι. Έτσι, η ΔΕΙΑ να χρουστάει, δεν χρουστάει. Μόνο στη ΔΕΙΑ ρυθμιζόμενες οφειλές. Ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 200.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. Κύριε Τσούκας. Νομίζω ότι το θέμα αυτό της λύσης της δημοτικής επιχείρησης ίδρυσης και αποχέτευσης και η ανάληψη των δραστηριοτήτων από το Δήμο Αμφιλοχίας είναι ένα πολύ καλό έναυσμα με βάση τα στοιχεία που βγάζει η ίδια η ΔΕΙΑ και τον ισολογισμό, για να υπάρξει ένας γενικότερος προβληματισμός, αλλά και για να δούμε αν ευσταθεί αυτό η εικασία που έκανα εγώ, ότι χρεοκόπησε και ότι χτύπησε κανόνι. Θα μου δώσετε 10 λεπτά για να είμαι ακριβής, είναι γραπτή η τοποθέτησή μου και θα αναφέρομαι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν με βάση το δημοσιευμένο ισολογισμό. Σημείο πρώτο. Η ΔΕΙΑ Αμφιλοχίας ιδρύθηκε σύμφωνα με τον νόμο 1069 του 80 το 2001 και βασιζόταν η λειτουργία της σε ξεχωριστό δικό της θεσμικό πλαίσιο. Κανονικά ως δημοτική επιχείρηση όφιλε να λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με ανταποδοτικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Τι σημαίνει αυτό σαν μια ιδιωτική επιχείρηση? Τι σημαίνει ανταποδοτικότητα? Σημαίνει πληρώνω και έχω τα ανάλογα ωφέλη ως δημότης. Τι σημαίνει ευελιξία και τι σημαίνει αποτελεσματικότητα? Είναι βασικά χαρακτηριστικά οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης. Αποτελούσε μια αυτονομημένη υπηρεσία που υποτίθεται φτιάχτηκε για να παρέχει υπηρεσίες ίδρευσης και αποχέτευσης στους συμπολίτες μας. Σημείο 2. Με βάση το νόμο 3852 του 2010, του Καλλικράτη δηλαδή, θα έπρεπε οι επιχειρησιακές μονάδες ίδρυψης αποχέτευσης των Δήμων, που συναποτέλεσαν το Δήμο Αμφιλοχίας, να συνενωθούν σε μια ενιαία ΔΕΙΑ ή να ενταχθούν οργανικά σε όλες το Δήμο και αυτό για να γίνει εξοικονόμηση πόρων. Καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και αποτελεσματικότητα. Πέρασαν 6 χρόνια απόλυτης απραξίας. Δεν έγινε καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό ήταν πολιτική επιλογή. Θέλετε να πιστέψουμε ότι φτάσαμε τυχαία στο σημείο αυτό? Τα αίτια που μας παραθέτετε στην εισήγησή σας μόνο αστεία μπορεί να είναι. Ήταν λοιπόν μια συνειδητή επιλογή
αφού δεν υπήρχε καμία εισπρακτική πολιτική. Είχε αλωθεί όλος ο μηχανισμός και είχε μετατραπεί σε μηχανισμό πελατειακών μικροεξυπηρετήσεων, συμπολιτών και εργολάβων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο πεδίο και ευχέρεια βολέματος των ημετέρων, για να λειτουργείτε και να ελέγχετε ακόμα ένα μαγαζί με τεράστια πελατεία. Σε αρκετά δημοτικά συμβούλια είχαμε τονίσει την τραγική οικονομική κατάσταση της ΔΕΗΑ Αμφιλοχίας και είχαμε αιτηθεί να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Αποδειχτήκατε λοιπόν πολύ κακοί οικονομικοί διαχειριστές. Σημείο 3. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού 31-12 του 2015, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ΔΕΙΑ? Εμπορικές υποχρεώσεις, διαψεύστε με αν δεν είναι τα στοιχεία αυτά, 407.000 ευρώ. Δάνεια, 218.791,88 ευρώ. Επίσης, στον ισολογισμό του 2015 καταγράφεται συσσωρευμένη ζημία. Υπάρχει αυτό καταγεγραμμένο εδώ, όποιος θα αμφισβητεί με μείον είναι. Μείον 1.107.218,69 ευρώ. Θα συμφωνήσω με τη συνάδελφο τη Μάλιο. Και αφού το είπες, δεν ξέρω αν πραγματικά είναι τόσο το χρέος προς τη ΔΕΗ, είναι πολύ περισσότερο. Θα δεχτώ το νούμερο 200.000 ευρώ που μου λες. Πώς μια επιχείρηση εν τέλει, η οποία παρέχει χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες, το μισό χρόνο υπόλοιπο της αμφιλοχίας και οι κοινότητες δεν έχουν πόσιμο νερό, χωρίς προσωπικό, με κάλυψη σημαντικού μέρους των λειτουργικών της εξόδων από το Δήμο, κατάφερε να χρεοκοπήσει? Σημείο 4. Πώς να επιβιώσει, κύριε Δήμαρχε, μια επιχείρηση όταν δεν εισπράττει έσοδα? Τα ανίσπρακτα τέλη στις 31-12 του 2015, εδώ είναι τα στοιχεία, δεν είναι, συνάδελφε Κώστα, 1.700, αθρίζεις και το ποσό από κάτω τα 480 χιλιάρικα και βγαίνει 2.200.000 ευρώ. Και αποτελεί κοινό μυστικό ότι τα χρήματα αυτά δεν τα χρωστούν οι φτωχοί και οι ανήμποροι. Η διαχρονικά καταγεγραμμένη ψηφοθυρική και πελατειακή πολιτική της διοίκησης της ΔΕΙΑ και του Δήμου, η προκλητική παράκαμψη και μη εφαρμογή του κανονισμού ίδρυψης δημιούργησε τη βάση και τις προϋποθέσεις ένα σημαντικό κομμάτι των οφειλετών κατά σύστημα να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Στο σημείο αυτό θα είχε μεγάλη αξία να μας παρέχει η διοίκηση μια ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων του οφειλόμενου ποσού. Πώς δημιουργήθηκε το μεγάλο άνοιγμα, πώς επιμερίζεται, χρωστούν πολύ μικροποσά ή είναι κάποιοι λίγοι που οφείλουν μεγάλα ποσά και δεν πληρώνουν ποτέ? Όλη αυτή η κατάσταση καταρακώνει κάθε έννοια ισονομίας, ίσης και δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών. Διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, υποβαθμίζοντας και διαλύοντας τις δημόσιες δομές και αυξάνει αναγκαστικά το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημείο 5. Πώς οδηγηθήκαμε όμως στο σημείο αυτό? Η κακοδιοίκηση, ο εμπειρισμός και η κακοδιαχείριση επιβάρυναν περαιτέρω την κατάσταση. Η ανεξέλεγκτη διάθεση νερού. Μέχρι πρόσφατα, ένα σημαντικό κομμάτι παροχών ήταν χωρίς υδρόμετρα. Δεύτερο σημείο. Η σπατάλη στη διαχείριση των αντλιοστασίων. Σημείο 3. Το λειψά συντηρημένο δίκτυο. Γεμάτο το δίκτυο από διαρροές. Διαμαρτύρεται το κόσμος. Λίγο πριν το πρώτο δημοτικό, τι νερό είναι αυτό που χύνεται εδώ και 1,5 μήνα και έρχεται κόσμος στο Δημαρχείο και διαμαρτύρεται για το νερό αυτό? Σημείο 6. Αφού πέρασαν 6 χρόνια αδράνειας, στασιμότητας και απραξίας, η διοίκηση τρέχει πανικόβλητη. Ποιος όμως θα πληρώσει τα σπασμένα? Είναι δυνατόν να επικαλείστε ως βασικούς λόγους για τη χρεοκοπία, αυτά περιγράφονται στην εισήγησή σας, της επιχείρησης την υποχρέωση της διοίκησης για διαφάνεια στις προμήθειες και τη σύναψη συμβάσεων? Σας δημιουργεί πρόβλημα αλήθεια ο έλεγχος του Επιτρόπου και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων? Η εισήγηση της διοίκησης που διανεμήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο καταδεικνύει είτε την άγνοια του συντάκτη είτε είναι ψευδής προπαγάνδα. Είναι δυνατόν να γράφετε στην εισήγησή σας ότι η επιχείρηση φορολογείται με συντελεστή 29% επί του συνόλου των εσόδων? Ανατρέξει στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εδώ είναι και αυτή, κατά λειτουργία της ΔΕΙΑ και στο έντυπο του ισολογισμού, όπου ο φόρος εισοδήματος είναι 9.681,22 ευρώ.
46.664 επί 29%. Η παραπληροφόρηση και η δημαγωγία σας δεν έχει όρια. Ως δημοτική παράταξη, εμείς δεν λέμε ότι τα πράγματα πρέπει να μείνουν ως έχουν. Δεν μπορεί όμως να πάρθει καμία απόφαση χωρίς να έχουμε μπροστά μας όλα τα δεδομένα. Χωρίς να προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος για το πώς φτάσαμε εδώ. Χωρίς μια εμπεριστατωμένη μελέτη βιωσιμότητας ή μη της επιχείρησης. Μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να πάρθει στο πόδι και θα είναι τυπικά και ουσιαστικά άκερη και εμείς θα την προσβάλλουμε στην ίδια την κοινωνία. Αυτά. Συνάδελφε, άμα είναι να τη δώσετε στη γραμματέα, ναι, για να την, να την γράψει. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Πρεβεζένος. Σβήστε το μικρόφωνο. Το θέμα της ΔΕΙΑ. Καταρχάς θα αρχίσω από την εισήγηση. Και να πω ειλικρινά ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσούκας προξένησε και εμένα εντύπωση. Όλοι είμαστε κατά της γραφειοκρατίας. Όλοι. Αλλά το να θέλουμε να έχει ο κόσμος γνώση, όχι γνώμη, γνώση του τι συμβαίνει σε μια υπηρεσία και να το θεωρείται αυτό αρνητικό, μου κάνει εντύπωση. Χρήση της εφαρμογής διάβγεια για μια σειρά πράξεων των διοικητικών οργάνων. Δηλαδή, τι είναι? Ένα μαγαζί το οποίο λειτουργεί εν κρυπτό και παραβίστο. Αυτό, όποιος το έγραψε στην εισήγηση, μάλλον αγνοεί το τι σημαίνει ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο, ανοιχτό νομικό πρόσωπο στην κοινωνία. Και η υποβολή των οικονομικών στοιχείων, γιατί πρέπει να είναι αρνητικό στοιχείο? Και πάνω σε αυτό λοιπόν, όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω ή όχι, άκουσα από τον Κώστα τον Κοπίδη για μια οφειλή στη ΔΕΗ γύρω στις 200.000 ευρώ, ανίσπρακτα έσοδα 1.700.000. Αμέσως συνειρμικά μου ήρθε στο νου, εάν είχα το 1.700 και βγάζω τον ανυμπόρον τα 700, άρα μένει 1.000.000, θα έδινα τις 200.000 στη ΔΕΗ και θα ήμουν καβαλάρης. Θα σέρνουν τα πόδια μου, άρχοντας, και δεν θα μιλούσε κανείς αυτή τη στιγμή για το πώς θα αποδώσει το φόρο. Οικονομικά, δήμαρχε, από αυτά τα λίγα που σπούδασα, δεν ξέρω να επιβάλλεται πουθενά αλλού φόρος στα νομικά πρόσωπα της εταιρείας πέραν των κερδών. Άρα εδώ, αυτό το 29%, μάλλον συμφωνήσατε με τον κύριο Λιάπη, έχει να κάνει εφάπαξ, δεν έχει να κάνει μετά. Το πώς αν θα έχει κέρδη η εταιρεία, αυτό είναι δικό του, το νομικό πρόσωπο είναι δικό του θέμα. Εάν δεν έχει, δεν πληρώνει. Απλοϊκότατα, απλούστατα για όλους. Ένα δεύτερο κομμάτι αφορά στο γιατί να την κλείσουμε με κριτήρια που θέλει ο Δήμαρχος, που θέλει ο Κοπίδης, που θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο και γιατί τόσο καιρό εσείς ως γνώστης πριν συμβούν αυτά, επειδή είστε στα κέντρα λήψης αποφάσεων ή διεργασιών, αν θέλετε, δεν είχατε αναθέσει μια μελέτη βιωσιμότητας του νομικού προσώπου να δούμε αν μπορεί να αντέξει με το 29-29. Αλλά να δούμε αν μπορεί να αντέξει. Ξέρετε γιατί δεν αντέχει, Δήμαρχε? Διότι όταν ακούω εγώ ένα 700 ανίσπρακτες οφειλές, πολύ λυπάμαι που θα το πω. Θα συνταχθώ με τον κύριο Τσούκα. Κάποιους βολεύουμε. Και το κομμάτι γίνεται πολιτικό πια. Δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πολιτικό για σας. Διότι για να έχετε να εισπράξετε 1.700.000, δεν είναι όλοι ανήμποροι. Εγώ σας έβγαλα πριν 700.000 των ανημπόρων. Χαρίστε τα. Χαρίστε τα. Το 1.000.000 που είναι. Διάβαζα επίσης στην εισήγησή σας, τόσο στην πόλη όσο και σε όλες τις τοπικές κοινότητες, έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος βασικών έργων για την απαγωγή των ομβρίων υδάτων πολλών χιλιόμετρων που απαιτεί διαρκή συντηρήσεις. Από το Δήμο δεν θα τις απαιτεί. Και θα είναι και έξοδο. Άρα αυτό δεν έχει να κάνει με το φόρο. Έξοδο είναι. Συντηρώ, αγοράζω. Άρα δεν είναι πρόβλημα. Τώρα, το πώς λειτουργεί η απαγωγή των ομβρίων το βλέπουν μερικοί και μέσα στην ίδια την πόλη. Το άλλο το κομμάτι. Η ΔΕΙΑ κατόπιν, μετά από 12 έτη λειτουργίας, αναμφισβήτα έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο και για τους επισκέπτες.
Έχω την εντύπωση, αγαπητέ μου Δήμαρχε, ότι θα είστε ο δυστυχέστερος των ανθρώπων το καλοκαίρι, που ο κόσμος εδώ δεν έχει νερό, που αναγκάζεστε να βγάζετε ανακοίνωση μην πίνετε από αυτό το νερό, που αναγκάζεστε να βλέπετε τον κόσμο να παίρνει νερό από οπουδήποτε. Δεν θα ήθελα ειλικρινά εκείνη την περίοδο να είμαι στη θέση σας. Και μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας στη ΔΕΗΑ, ακόμη δεν μπορέσατε να βρείτε λύση για αυτό το πρόβλημα. Το 29 συν 29 λοιπόν. Και να πάω και σε δύο πραγματάκια ακόμα. Γιατί δεν ήρθατε σήμερα εδώ, αφού ξέρατε ότι όλοι θα αναρωτηθούμε και να πείτε, έλα εδώ ΔΕΗ, δώσ' μου ένα χαρτάκι εδώ, πόσα χρωστάει η ΔΕΗΑ σε σένα. Δεν έχω καμία αμφισβήτηση εγώ σε αυτά που λέει ο Κώστας. Καμία. Επειδή είμαι και λίγο παδός της θεωρίας scripta manent, ας το είχαμε γραπτά. Ούτε θα πρέπει να ξέρω αν θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Τζούκα ή με τον Κοπή, δεν είναι ένα 700 ή 2400. Ήταν τόσο δύσκολο να μας έχετε ένα πρόχειρο χαρτί. Αυτά οφείλουμε. Σε προμηθευτές δεν οφείλει τίποτα η ΔΕΗΑ. Εύχομαι όχι. Να σας πω και κάτι άλλο που βοηθήθηκε η ΔΕΗΑ τόσα χρόνια και με τη δική μας ανοχή. Δήματι, σας το λέγαμε στον προϋπολογισμό. Ξέρουμε ότι αυτά που εγγράφεται εδώ θα πάνε στη ΔΕΗΑ. Προμήθειες σωλήνων, προμήθειες εκείνων, προμήθειες εκείνων. Τα περισσότερα πηγαίνουν στη ΔΕΗΑ. Το ξέραμε και εμείς, το αποδεχόμασταν. Δεν είναι κάτι κρυφό. Παρότι γράφονται και κάποια στιγμή μπορεί να μας πει κανένας εισαγγελέας, α, και εσείς με πρεβεζάνε με αυτούς. Έλα εδώ κι εσύ. Αλλά το δεχόμασταν όλο. Αυτό το οποίο δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω. Γιατί μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας, κυρίως μετά τα δύο χρόνια αυτά που μυριζόσασταν ότι ο φόρος, μάλλον το 29% θα μπει στη ΔΕΗΑ, γιατί δεν κάνατε μια πρώτη εκτίμηση των γεγονότων και να έρθετε πριν από ένα χρόνο. Μου είπατε, περί Βαλαβάνη, το είπατε. Εσείς όμως, έτσι, επειδή μερικά πράγματα τα οσμίζεστε, θα έπρεπε να το μυριστείτε και αυτό. Δεν το κάνετε. Πολύ φοβάμαι, Δήμαρχε, ότι αυτό το κομμάτι της ΔΕΗΑ το να περιέλθει στο Δήμο και επειδή δεν θέλω να είμαι συμμέτοχος, όχι συνένοχος, σε μια πράξη η οποία θα με οδηγήσει χωρίς να έχω στοιχεία, εγώ προσωπικά και για να το κλείσω το θέμα, δεν μπορώ να συμμετέχω καν στη διαδικασία, ούτε ψηφίζοντας, ούτε καταψηφίζοντας. Επιτρέψτε μου για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια εδώ μέσα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι θα κάνω, συναδελφοί μου. Να απέχω. Τελείως. Σαν να μην είμαι παρόν. Είπα τι είπα, σαν να σηκώνομαι να φύγω, αλλά επειδή δεν θέλω να βγω έξω και να ξαναεπανέλθω, θα μείνουμε σε αυτό. Θα σας έκανα όμως μία πρόταση. Αφήστε το σήμερα και ελάτε με στοιχεία πραγματικά ΔΕΗ, ανίσπρακτα, προμηθευτές και να το ξαναδούμε το θέμα. Επειδή όμως δεν θα το κάνετε, εγώ λοιπόν σας λέω ότι δεν συμμετέχω καν σε αυτή την κουβέντα και απέχω τελείως. Άλλος συνάδελφος. Κύριε Ζουγιάννης. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν οφελές της ΔΕΗΑ προς του Δήμου? Δεν υπάρχουν οφελές. Λέω, αν έχει πληρώσει κάτι ο Δήμος για λόγο της ΔΕΗΑ, αυτό, αν υπάρχουν κάποιες χρηματικές. Μου ρωτάμε, ρε παιδί. Ναι. Είπα ότι η ΔΕΗΑ δεν οφείλει σε προμηθευτές. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή το τελευταίο, ακόμα και την τελευταία φάση του έργου της αποχέτευσης αμυλογίας. Ένα έργο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, με μη επιλέξιμες δαπάνες και μη επιλέξιμο και το ΦΠΑ, υπολογίστε σε 2 εκατομμύρια έργο, η ΔΕΗΑ το αποπλήρωσε ολοσχερώς. Τελευταίο ένταλμα ήταν τον Απρίλιο του 2016. Όχι, δεν πήρε. Όχι, δεν μπορούσε να πληρώσει. Αφού ήταν τιμολογημένη η ΔΕΗΑ. Είναι ΕΣΠΑ, ρε Γιάννη. Είναι ΕΣΠΑ. Δεν μπορούσε να πληρώσει. Λοιπόν, ολοκληρώνω λοιπόν. Δεν υπάρχει. Η ΔΕΗΑ δεν οφείλει σε κανένα προμηθευτή χρήματα. Η οφείλει είναι ένα μέρος στη ΔΕΗ που έχει πληρώσει ο Δήμος. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν το πλήρωσε ο Δήμος. Όχι, έγινε επειδή, από τα παρακρατηθέντα. Τα λόγια της ΔΕΗΑ είναι στο όνομα του Δήμου και τις παλιές κοινότητες. Και ο λόγος είναι απλός. Για να μεταφερθούν αυτά έπρεπε να αλλάξει το καθεστώς εγγυήσεων
και τα χρήματα που έπρεπε να πληρώσει ήταν υπέροχα. Παρέμεινε εκεί. Όταν λοιπόν υπάρχει σημαντική καθυστέρηση καταβολή κάποιων λογαριασμών που έρχονται μαζεμένοι, η ΔΕΗ κάνει παρακράτηση από το. Ναι. Πόσο είναι αυτό, είναι ένα. Πρέπει να είναι λίγο κάτω από 100.000. Σας είπα, είναι στη ΔΕΗ γύρω στις 200.000. Έτσι, το. Αυτό όμως νομίζω είναι ρυθμισμένο ή κάνω λάθος. Είναι ρυθμισμένο. Ουσιαστικά δηλαδή οφείλει η ΔΕΙΑ, ας πούμε, κάπως έτσι. Μα το είπαμε ότι η ΔΕΙΑ δεν είπαμε, δεν έγινε η εισήγηση εδώ πέρα τώρα, γιατί έγινε ένα πέρα. Η εισήγηση λέει το τι έχει κάνει η ΔΕΙΑ, λέει ότι επιπλέον μπήκαν γραφειοκρατικές διαδικασίες, Γιάννη, αναφέρομαι σε σένα. Δεν λέει ότι κακώς γίνονται. Κακώς δηλαδή γίνεται το διάβιο και όλα αυτά. Απλά το αναφέρει στο τμήμα ότι χρειάζεται παλιότερα, δεν χρειαζόταν προσωπικό, ας πούμε, για αυτές τις πρόσθετες εργασίες. Εκεί αναφέρεται. Δεν είπε κανείς εδώ, ούτε η εισήγηση το λέει, ότι η ΔΕΙΑ κλείνει διότι χρεοκόπησε, διότι οφείλει. Η ΔΕΙΑ κλείνει, η πρόταση είναι να κλείσει, για να μην μετακυληθεί το ποσοστό του φόρου που μπαίνει πλέον στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τον νόμο, γράφεται και ο νόμος στην εισήγηση, στους καταναλωτές, στους πολίτες. Τόσο απλό. Αυτή είναι η εισήγηση. Ισορροπημένη ζωή, ζημία, άκουσε να δεις, Βαγγέλη. Το ανέλησε και πριν. Έχεις πληροφόρηση από μέσα, αλλά η πληροφόρηση που έχεις από μέσα δεν είναι καλή. Έτσι, εγώ δεν θέλω τώρα να πω σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, όχι, ωραία. Εντάξει, όχι, okay, ωραία. Να απαντήσω, Βαγγέλη. Να απαντήσω. Λοιπόν, μέχρι, αν μπορούσαμε και τώρα να εμφανίζουμε ζημία, θα εμφανίζαμε. Αυτό σου είπα. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πίσω από το 2014, το εξήγησα πριν. Έτσι, διότι ήταν μη φορολογικά έτη για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Σύμφωνα με αυτό το νόμο του 4973 που αναφέρεται εκεί πέρα. Επομένως, αν μπορούσαμε και τώρα να εμφανίζουμε ζωσμένες ζημίες από έτη, παλιά θα το κάναμε. Τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για να... Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που πληρώσαμε φόρο. Αν είχαμε ζημία, δεν πληρώναμε φόρο. Είναι τόσο απλό. Μήπως το έλεγε ο φόρος. Να σου πω, ο φόρος. Είναι 9600 που λέω εγώ. Δεν είναι 9600, μωρέ Βαγγέλη. Γιατί είναι. Όχι, αυτό σου είπα. Να σου πω. Είναι 29%. Μα να σε. Μα δεν με ρωτάς. Δεν θες να σε απαντήσω. 9600, γι' αυτό σου είπα. Πληροφόρησε από μέσα, αλλά είναι σωστή. 9600 είναι μέχρι τώρα. Οφείλω, δεν έχουμε πληρώσει ακόμα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Είναι 15.000. Αυτό όμως. Άκουσε με. Αυτό όμως είναι δηλαδή το ποσό των 15.000 δια 5 δόσεις. Το κάναμε τις 5-15. Δεν τολμάω να πάω να βγάλω τετράμινο στη ΔΕΙΑ, διότι αν βγάλω αυτή τη στιγμή δεύτερο τετράμινο στη ΔΕΙΑ, θα πάει και θα μου βγει κατευθείαν φόρο. Δηλαδή. Το ποσοστό. Τι είπα. Πόσο είναι ο φόρο, το ποσοστό είναι 20. Όχι, αυτό αφορά το 15. Το 15. Αφορά το 2015 αυτό. 15.000. Το 2015. Το 2016 θα μπει του χρόνου. Ωραία. Έχω βεβαιώσει. Μα έχω βεβαιώσει ένα τετράμινο μόνο. Δεν μπορώ να τολμά να τα βεβαιώσω τα υπόλοιπα. Πρέπει να έχω έξοδα. Να μάθω εγώ που δεν ξέρω. Ναι. Λες το 2015 ο φόρος συνολικά. Το 2000. Μπράβο. Ναι. Γιατί μισό λεπτό. Το εξήγησα πριν. Είχα ζημίες το 2014 που ανέφερε. Το 16, πώς θα εμφανίζω ζημίες από το 15 ήμουν κερδοφόρος. Ισορρευμένη ήταν ζημία χρόνου. Ναι. Δεν πάει όμως πίσω από το 14. Μα το εξηγώ, ρε παιδιά. Κώστα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι. Κώστα, κύριε Τσούκα, μισό λεπτό. Όχι, δεν θα είναι τόσο λίγο. Κώστα, γιατί θα συζητάμε εδώ, βέβαια. Καταλήξουμε. Οι συσσωρευμένες ζημίες όλων των ετών είναι αυτές που λέει ο ισολογισμός. Δεν πιάνονται αυτές όμως στη χρήση. Δεν πιάνονται. Κατά τον νόμο είναι στα δύο τελευταία έτη. Στα δύο τελευταία έτη η εταιρεία δεν έχει συσσωρευμένες ζημιές. Το κατάλαβες αυτό, Βαγγέλη? Υποχρεώται λοιπόν να προκαταβάλει φόρο. Η υποχρέωση προκαταβολής του φόρου είναι επί των εκδεδομένων λογαριασμών. Δεν είναι επί των κερδών στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Κατά τον νόμο. Δεν έχουν εκδοθεί λογαριασμοί παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει απογραφές των καταναλώσεων σε προηγούμενο χρόνο, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής του φόρου. Εάν εξακολουθήσει αυτή η ιστορία και παραμένει, τότε από τη μία μεριά θα υπάρχει έλλειψη εισπράξης στη ΔΕΙΑ, στο Δήμο, το ίδιο πράγμα είναι, δεν έχει καμιά διαφορά.
Στον πολίτη όμως θα αρχίσει να εμφανίζεται κάποια στιγμή μια μαζεμένη υποχρέωση καταβολής οφειλών. Και αυτό το θέμα πρέπει να λήξει τώρα. Γιατί εγώ δεν, προσωπικά δηλαδή ως Απόστολος Κοιμήσης, δεν εκτίμησα την κατάσταση κτλ. Προσέξτε. Υπήρχε μια υπόσχεση ότι τα χρήματα αυτά από το τέλος θα καταβάλλονταν. Και υπολογίζαμε να πάρουμε μια επιχορήγηση της τάξης των 150-200.000 ευρώ, να δώσουμε κάποια λεφτά στη ΔΕΗ, να κρατήσουμε και ένα απόθεμα να προκαταβάλουμε τη φορολογία του 59%, το 29% στην προκαταβολή του 58%, για να μπορέσουμε να κάνουμε μέγεθος λογαριασμών. Αυτό δεν γίνεται. Κάναμε μάλιστα και μια συζήτηση με το Υπουργείο Ιστορικών για να ξέρετε να χρηματοδοτηθούν οι δήμοι των μικρών ΔΕΗ και όχι οι μεγάλες. Γιατί οι μεγάλες δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ούτε αυτό έγινε. Δεν μπορεί να κρατάει να διονύζεται αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Θέλει μια λύση τώρα. Η άλλη λύση απλή είναι, κύριε, εμείς αυξάνουμε τα δημοτικά τέλη και μπορούμε και σπράττουμε κάποια χρήματα, ας πούμε, και τελείωσε η υπόθεση. Δεν θα γίνει αυτό. Δήμαρχε, κάνουμε εισπρακτική πολιτική. Δεν αυξάνουμε τα δημοτικά τέλη. Στο κομμάτι της εισπρακτικής πολιτικής, τα χρήματα αυτά, το 1,5, πόσο είναι, Κώστα, τα ανεισπρακτά? Τα οφειλόμενα δηλαδή. Είναι 700, αλλά δεν είναι εξυπώσεις με 1,5 εκατομμύριο. Το άλλο που πες, Βαγγελή... Μισό λεπτάκι, έσοδα, σε παρακαλώ. Μην το άλλο, άσε να κλείσω εγώ και πες ό,τι θες μετά. Το 1,700 είναι όλα τα χρόνια. Δεν είναι τώρα. Προφανώς άμα τα είχες. Πέστε μου ένα φορέα στο κράτος, ένα ταμείο, μια τράπεζα που έχει εισπραξιμότητα φερρυπίν επί των συνολικά εκδεδομένων λογαριασμών κατ' έτος, της τάξης του 80 με 85% που έφτασε η ιδέα αμφιλογίας. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Και παλιά ξέρετε τι γινόταν στους Δήμους. Εσύ πρέπει να ξέρεις, Γιάννη. Ήταν το λεγόμενο παρακράτημα. Δηλαδή, αλλάζαν τα βιβλία κάθε χρόνο στις οφειλές και εκεί γινόντουσαν και πολλά χ. Δεν μεταφερόντουσαν οι υποχρεώσεις. Όταν πήραμε, άκουσα με λίγο, όταν πήραμε και φτιάξαμε την επιχείρηση και ζητήσαμε να μας δώσουν κατάσταση οφειλών από τις παλιές κοινότητες, ήταν όλες ισοσκελισμένες. Ήτανε. Ρωτά. Έπα λοιπόν. Δεν μπορούμε όμως να κάνω μια ερώτηση στον Κώστα. Ναι. Κώστα, περίπου τα ετήσια έσοδα της ΔΕΗ πόσα είναι? Περίπου. Ο τζίρος. Περίπου, ναι. Λοιπόν, 600 με 800.000. Το χρόνο. Το χρόνο. Τι δαπάνες. Οι δαπάνες, αυτό σου λέω. Αν βεβαιώνεις, περίπου οι δαπάνες είναι 200.000 λιγότερες, να το πω έτσι, μέσω όρο, από τα βεβαιωθέντα έσω. Για αυτά τα 200, θα χρειαστεί να πληρώσεις όλο 20%. Να το πω τόσο απλά. Έτσι, δηλαδή, να πεις. Τώρα, από εκεί πέρα και θα ξαναγίνει. Γιατί ακόμα σε ένα φαύλο κύκλο διαλόγου. Όποια άποψη θέλετε. Εκεί προκαταβολή. Έτσι δεν είναι. Εγώ, Γιάννη, εγώ προσωπικά συμπέρανα εγώ. Ο μόνος που Γιάννη μου συμπέρανα είναι εγώ, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν μπορώ να κάνω, δεν βλέπω προκατικότητα που υπάρχει γύρω γύρω. Έτσι, όχι, θέλω να πω, ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία. Γιώργο, δεν κλείνει η επιχείρηση. Μεταφέρεται όλη η λειτουργία στο Δήμο. Όχι, δεν κλείνει. Μεταφέρεται στο Δήμο. Μα μεταφέρεται στο Δήμο, δεν αλλάζει τίποτα. Σαν το να συμφωνήσω. Σήμερα ποιος τη στηρίζει την εταιρεία σήμερα? Όχι, ποιος τη στηρίζει την εταιρεία σήμερα? Δύο εργαζόμενους έχει. Τον Κώστα και τον Σίσκα. Ο Δήμος τη στηρίζει. Για ποιο λόγο να κλείσει η επιχείρηση? Δεν είναι σοβαρό το επιχείρημα. Δεν είναι να γίνει μια δημοτική επιχείρηση. Αυτό λέω. Είναι εύκολο δηλαδή έτσι. Όπως είναι πολύ δύσκολο να γίνει, και είναι δύσκολο να γίνει. Αλλά να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Το 3% είπες αυτό το οποίο σας το έχουν, το ζητάτε να το πάρουμε επί πολλά χρόνια και δεν μας το δίνουν. Όχι, μας το δίνανε και την τελευταία εξαίτηση δεν το πήραμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό δεν θα μας το δώσουν. Έχουν αποποιηθεί. Όχι, τις... Όχι, ούτε εμείς έχουμε αποποιηθεί του δικαιώματος να το διεκδικήσουμε. Τώρα, στο ναι. Τρίτο μνημόνιο, ναι. Έχει μπει μέσα ρήτρα ότι απαγορεύεται να υπάρχει επιχορήγηση σε φορείς του δημοσίου εφόσον αυτή είναι ιδιωτικού δικαίου. Αυτό δεν υπήρχε πρώτα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Όχι. Δεν ξέρω, θέλω να πω το εξής. Το 3% δηλαδή. Γιατί εγώ ενώ έχω πληροφορήσει τα λοιπά δεν έκανα πρόβλεψη. Και εξήγησα ότι μέχρι τελευταία η συζήτηση ήταν
να υπάρξει επιχορήγηση στο Δήμο, αφού δεν μπορεί από το μνημόνιο να πάρει η ΔΕΙΑ. Και μάλιστα υπήρχε και ένα ερώτημα του Υπουργείου Ιστορικών, θα τα δώσουμε στο Δήμο. Πώς θα τα δώσετε τα λεφτά στη ΔΕΙΑ? Και η απάντηση ήταν ότι δεν θα δώσουμε τα λεφτά στη ΔΕΙΑ, αλλά θα μπορέσουμε να καλύψουμε δαπάνες οι οποίες προφανώς αφορούν τη διαχείριση του νερού, αλλά θα μπορούσαν να καλυφθούν από το Δήμο. Θα τα πάρουν τρία... Όχι, δεν θα τα πάρουν. Ναι. Τελειώσαν. Δεν θα τα πάρουν. Δεν θα τα πάρουν. Η απάντηση είναι δεν θα τα πάρουμε. Όπως δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε και τα λεγόμενα παρακρατηθέντα, όχι για το 17 που δεν θα τα πάρουμε γιατί έχει λήξει πλέον η οκταετία, αλλά για το 16 δεν τα έχουμε πάρει. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό το τεχνικό πρόγραμμα θα το δείτε. Δεν είναι τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Στην ουσία είναι μια μεταφορά των συνεχιζομένων έργων χωρίς να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μεταφερόμενο υπόλοιπο στο 2017. Δεν το ξέρουμε. Δεν είμαστε σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας στο Δήμο. Δυστυχώς δεν είμαστε. Όχι. Ξέραμε, είχαμε ένα προγραμματισμό. Τουλάχιστον ξέραμε ότι ξέρετε, σας κόψαμε 10%, σας κόψαμε 10% φέτος. Σας κόψαμε 20%, σας κόψαμε 20%. Το ξέραμε αυτό. Τώρα είμαστε στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, θα συμφωνήσω και εγώ ότι πρέπει η διαχείριση τη σύνδρευση να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα στο Δήμο, μια και είμαστε ένα Δήμο πλέον. Εκείνο όμως που θεωρώ απαραίτητο και πρέπει να γίνει, καταρχήν συμφωνώ με τον Γιάννη, πρέπει να αναβληθεί το θέμα για. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο νομίζω να είχαμε κάποια στοιχεία να δούμε τι ακριβώς παίρνουμε από τη ΔΕΙΑ. Να γνωρίζουμε τι οφειλές έχει, σε ποιον χρωστάει, ποιοι χρωστάνε στη ΔΕΙΑ. Σε κανένα το χρωστάει. Δεν μου χρωστάει, είναι κακό να το έχουμε γραφτό αυτό. Τι είναι γραφτό, είναι κακό, Δήμαρχε. Εδώ έχει μια ολόκληρη σύγκριση. Εδώ 3-4 σελίδες δεν είναι κακό να κάνετε μια σελίδα ακόμα με τα οικονομικά στοιχεία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Δεν είναι κάτι του. Εκτός, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι κρυφό. Αυτό ας γίνει μια έκθεση τέτοια από την ΔΕΙΑ, την Επιτροπή Υγείας της ΔΕΙΑ, να την έχουμε σαν Δημοτική Σύμβουλη και δεν νομίζω να υπάρχει θέμα μετά διαφωνίας για να ενσωματωθεί η ΔΕΙΑ στο Δήμο. Άλλος συνάδελφος. Λοιπόν, για να κλείσουμε τη συζήτηση, εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η κουβέντα μας έχει απασχολήσει τουλάχιστον ένα χρόνο ως Δήμος Αμφιλοχίας. Και ήμουν ο τελευταίος ο οποίος οδηγήθηκα σε αυτή τη λύση, για να ξέρετε έτσι. Η συζήτηση ήταν από πριν φτάσουν τα πράγματα που φτάσανε. Εκτιμώντας να εξαντλήσουμε και την τελευταία ευκαιρία. Συνάδελφοι, δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε στο να υπάρχουν αυξήσεις, οι οποίες αν ήταν εφικτό να εισπραχθούν. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να και ξέραμε ότι θα εισπράξουμε ένα ποσό, θα το κάναμε αυτό. Θα κάναμε να προσαρμογή των εντολών. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να εισπράξει. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι βέβαιο ότι μέσα στο 2017 και μετά, επειδή εμείς είμαστε μια αμυγός κτηνοτροφική περιοχή, γεωργοκτηνοτροφική περιοχή, θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή, ο κόσμος θα προτιμήσει να πληρώσει πρώτα τον ασφαλιστικό του φορέα για να μπορεί να έχει κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίδαψη. Μετά θα πληρώσει το δημόσιο για να μπορεί να κάνει συναλλαγές. Και μετά θα πληρώσει το Δήμο. Δηλαδή η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη. Οι εφαρμογές όμως των ψηφιστέντων νόμων για τη δική μας την περιοχή δεν έχουν εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστούν το 2017. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε άλλη αναβολή. Μακάρι να μην ετεροπροσδιορίζονταν η δική μας πολιτική από την. Ψηφιστής από το Κοινοβούλιο νομοθετική διαδικασία, να μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Εκ των πραγμάτων αναγκαζόμαστε. Ας σου πω που έχεις δίκιο, Γιώργο, ότι είναι αλήθεια ότι η επιχείρηση δεν κλείνει, μεταφέρεται, είναι αλήθεια. Αλλά δυστυχώς δεν έχεις διαφορετική οδό. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι, να ξέρεις, πολύ μεγαλύτερο πλησμιακού μεγέθους, που προβληματίζονται στο τι θα κάνουν. Και προφανώς θα αναγκαστούν και αυτοί εκ των πραγμάτων να οδηγηθούν στο να κλείσουν την επιχείρηση και όχι να κάνουν επέκταση της επιχείρησης στο Δήμο. Γιατί η δική μας αρχική σκέψη ήταν αυτή. Να κάνουμε επέκταση της ΔΕΙΑ στο Δήμο. Βαγγέλη, επειδή διάβασες ένα κείμενο σαν αφορά του πότε πρόβλεπε 38-52 να γίνει κτλ., έχει πάρει άπειρες παρατάσεις αυτή η ημερομηνία, για να το ξέρεις, για πολλούς και διάφορους λόγους. Και ο βασικότερος λόγος ήταν. Στους περισσότερους δήμους της χώρας και στις δημοτικές επιχειρήσεις υπήρχαν σε εξέλιξη έργα, όπως και τώρα υπάρχουν.
και τώρα υπάρχουν. Και στο νομοσχέδιο το οποίο ήταν να κατεθεί και εκεί πέρα υπήρχε νέα παράταση. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως. Δεν είναι θέμα πολιτικής αυτό. Αυτό έχει σχέση με καθαρά δημοσιονομικό σκέλος. Τώρα τα υπόλοιπα που διάβασες δεν θέλω να τα σχολιάσω καθόλου. Γιατί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, όχι τίποτα. Δεν θέλω να σχολιάσω ούτε τη διαδικασία. Με υποτιμά. Υποτιμά το Δημοτικό Συμβούλιο ως σώμα αυτό το πράγμα. Όταν κλείνει μια επιχείρηση, πρέπει να γίνει μια μελέτη και έκθεση βιωσιμότητας ή μη της επιχείρησης αυτή. Ζητάμε να γίνει ένα στοιχειώδες πράγμα, να έρθουν πίνακες με στοιχεία, να ενημερωθεί το σώμα και έρχεσαι και μου απαντάς ότι αυτά που λέω είναι εκτός τόπου και χρόνου. Λυπάμαι, με υποτιμά προσωπικά η διαδικασία αυτή. Δεν με κάλυψες. Σε παρακαλώ, μην απευθύνεις τον πρόεδρο, εγώ σου μιλάω. Ναι, ωραία, εγώ σου λέω ποια διαδικασία με υποτιμά. Δεν θεωρώ ότι με κάλυψες. Εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι ως εξής. Και το βασικό είναι το εξής. Ήταν μια δημοτική επιχείρηση. Έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και ανταποδοτικότητα και δεν λειτουργεί. Τα ανίστρα κακτέλη είναι 2 εκατομμύρια, είναι 1,5 εκατομμύριο. Αυτό που απολαμβάνει ο Δημότης ως ίδρυυση ή αποχέτευση δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που πληρώνει. Και σε αυτό είναι το βασικό. Πρόκειται κανονικά για χρεοκοπία. Και δεν είναι μόνο χρεοκοπία της ΔΕΙΑ, είναι συνολικά της πολιτικής σας. Ότι το έχετε, Δήμαρχε, παρατήσει το μαγαζί εντελώς. Εμείς αποχωρούμε από τη διαδικασία και ούτε θα ψηφίσουμε. Καμιά 100. Πόσες έχουν κλείσει, πόσες γνωρίζετε εσείς από μέσα από τους συναδέλφους ότι θα κάνουν τριανταριά το τελευταίο... Κλείσανε μια τριανταριά. Πότε? Σε αδοδικές φάσεις, αλλά τελευταία. Άρα δεν ήταν τα 2 χρόνια που έχουν κάνει τις διαδικασίες. Κλείσανε... Έχετε κάποια υπόψη σας τώρα... Κλείσανε... Μισό λεπτά κύριε Γιάννη, κάνεις μια ερώτηση. Να σου δώσω μια εικόνα την έχεις, ας πούμε. Το κλείσιμο δεν έχει σχέση με οικονομικά μόνο. Έχει σχέση και με απόφαση του τι θα κάνει στο σύνολο του Δήμου. Δηλαδή, αν θα κρατήσει την επιχείρηση ή αν θα το πα στο Δήμο. Αποφασίσαν να κλείσουν την επιχείρηση για να πάνε στο Δήμο. Αυτό κάνουν. Έχετε υπόψη σε αυτή τη στιγμή τώρα του μεγέθου τη δική μα ΔΕΙΑ εδώ, κάποιο που πρόκειται να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία? Έχω ακούσει και από μεγαλύτερου Δήμου ότι θα οδηγηθούν σαν να κάνουν το Δήμο. Δεν έχετε υπόψη όμω τώρα. Στο οικονομικό έτος αυτό, δηλαδή. Όχι. Τελειώσαμε τη συζήτηση, περνάμε σε ψηφοφορία. Εμείς απέχουμε. Ποιος? Απλά να μην κουράσουμε και εγώ έξω. Δεν έχουμε έξω πρόταση, σας επίσης. Να βγείτε έξω, γιατί να βγείτε. Όχι, να βγείτε έξω. Κρυώστε. Α, θέλετε να βγείτε, βγείτε. Αν δεν γίνει λεκτή... Ο κύριος Γιάννης ζήτησε να βγείτε. Ναι, εγώ είμαι. Δεν μπορεί να γίνει αναβολικό. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα εμείς απέχουμε, χωρί να ληφθούμε. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις γρήγορες. Περάμε στο επόμενο θέμα. Είναι ο ορισμός ορκωτών λογιστών. Βάλτε τα γυαλιά. Επειδή έχεις αυτό να κάνει με το θέμα, μην το συζητήσετε καθόλου. Ναι. Ωραία, κατά πλειοψηφία προτείνουμε τους ορκωτούς οι οποίοι λειτουργούν στο Δήμο με μια μειωμένη υποχρέωση. Τι θα κάνουν αυτοί δηλαδή? Αυτοί απλώς θα αναλάβουν να είναι οι διαχειριστές όταν θα εκδοθεί το ΦΕΚ, πώς θα γίνει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, η κυρία Σταμούλη για τον απολογιστικό πίνακα των εσόδων της ΚΕΚΑΔΑ. Έγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων και εξόδων 2015 του ΚΕΚΑΔΑ. Λήψη απόφασης έγκρισης απολογιστικού πίνακα 2015 του ΚΕΚΑΔΑ. Έχουμε μπροστά μας, έχετε μπροστά σας όλο το απολογιστικό πίνακα. Διαβάζω λίγο τα έσοδα, τακτικά έσοδα. Δεν χρειάζεται. Προτείνω τη λήψη σχετικής απόφασης. Έγκρισης. Καλά, μια χαρά για είναι. Ναι. Όχι, να μην με συγχωρήσετε. Γίνεται,
Καλά τα γίνεται πάμε. Και καλή, γίνεται τα και πάμε δουλειά. Καλά. Και εδώ γίνεται είμαστε. Και καλή δουλειά. Δεν είναι μόνο πρόσωπο. Εδώ ναι. Είμαστε να το συζητήσουμε. Φρεντρίκη, λίγο το μικρόφωνο γιατί θέλει να μιλήσει ο κύριος. Λέψη. Μόνο. Ναι. Όχι, το ταμιακό υπόλοιπο 121.000. Ναι. Ήθελα να ξέρω, αυτό το ποσό διατέθηκε στην επόμενη χρήση ήταν για πράγματα τα οποία γίνανε το 2015 και θα πληρώνονταν το 2016, γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλο ταμιακό υπόλοιπο σε μια δημοτική επιχείρηση. Αυτή είναι η ερώτηση. Ορισμένα είναι και τέτοια, ναι. Αφού το αντιλαμβάνεσαι, ερωτηρική είναι η ερώτηση. Προφανώς. Ναι. Να σου το πω εγώ διαφορετικά, ότι το ΚΕΚΑΔΑ επιχορηγείται ανάλογα με τα ταμιακά του διαθέσιμα, έτσι. Λοιπόν, ομόφωνα εγκρίνεται, 22. Εκτός... 22. Το 22 τι προτείνουμε. Είναι επιστόσιτα όπως στην πρωτοβάθμια. Ναι. Κύριε πρωτοβάθμια. Είναι η τέταρτη κατανομή για το 2016 για τις σχολικές επιτροπές και προτείνεται για την πρωτοβάθμια, για τη δευτεροβάθμια 20.000 ευρώ και τα 41.780 για την πρωτοβάθμια. Επειδή από τη χρήση της φετινής χρονιάς μέχρι τώρα προκύπτουν περισσότερες δαπάνες για την πρωτοβάθμια, οπότε να κλείσουμε περίπου τη χρονιά μας να έχουμε με ένα ισοσκελισμό σχετικό και στις δύο επιτροπές. Λοιπόν, διαφοροποίηση. Από το σύνολο της χρονιάς και της χρήσης μέχρι τώρα προκύπτει ότι για να κλείσουμε ομαλά τη χρονιά και για τις δύο σχολικές επιτροπές και να έχουμε ένα χρηματικό υπόλοιπο αντίστοιχο, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, να γίνει αυτή η κατανομή σε αυτή τη φάση. Οι προηγούμενες κατανομές ήταν 25 με 36, πήγαιναν ήταν πιο κοντά. Και τώρα ανοίγουμε λίγο την ψαλίδα για να κλείσουμε ομαλά και για τις δύο. Ναι. 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 Καθένας το τάτο οίκου του. Άνοιξε το μικρό. Δεν θέλει, δεν θέλει. Τρέχει από το ΕΣΠΑ κανένα πρόγραμμα για σχολεία και τέτοια. Κάπου για συντήρηση. Όχι. Λοιπόν, ομόφωνα. Ο κύριος Παπούλιας για τη διοργάνωση... Το 23 συμφωνούμε, έτσι δεν θα υπάρχει ένα θέμα. Το 24. Για το πρωτάθλημα. 23 είναι για το Πανελλήνιο. Αυτό τι είναι. Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η Ομοσπονδία Εθνικής Γυμναστικής να διοργανώσουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα αισθητικής ρυθμικής γυμναστικής. Τροποποιημένη ρυθμική. Θα το διοργανώσουμε στο κλειστό γυμναστήριο. Ναι. Από δύο. Μα γι' αυτό το τόνισα, το αισθητικό. Εντάξει, συμφωνώ. Έτσι. Τι ακριβώς είναι. Α, ο προπολογισμός είναι 5.000 ευρώ. Μέχρι 5. Ναι. Θα μεταφέρουμε κάποια όργανα και θα καλύψουμε και τις δαπάνες κάποιων από τους συντελεστές, όχι τους συμμετέχοντες, κριτές και τέτοια πράγματα. Το 24 είναι να υποβάλουμε έτοιμα για να φτιάξουμε κέντρο κοινότητας. Συμφωνούμε και σε αυτό, έτσι. Πες μου εσύ. Αυτό είναι, εν πάση περιπτώσει, δύο άνθρωποι που θα μπουν εδώ στο ΚΕΠ και θα παρέχουν πληροφορία σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο έχουν, που θα είναι πάντα κοινωνικής διάστασης, που θα πρέπει να απευθυνθούν. Πληροφόρηση, ουσιαστικά. Μέχρι στιγμή, στην τριετία, από το πρόγραμμα, από το ΕΣΠΑ. Μετά, όπως γίνεται πάντα, θα φορτωθεί στο... Όπως και μετά, ΚΕΠ, όπως και μετά. Μόλις και μεταβίας σωθήκανε οι δομές οι οποίες είναι κοινωνικά παντοπολία, ιατρία, φαρμακεία κτλ. Δύο μήνες πήραν παράταση. Κάποιους κωδικούς που έχουν εισπραχθεί περισσότερα χρήματα από ό,τι προβλεπόταν. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και πάνε στο αποθεματικό σε σχέση με την εισήγηση την οποία έχετε. Εντάξει. Ουραγουάι. Δεν γύρισε. Για 15 μέρες. 15 μέρες Ουραγουάι. Λοιπόν,
Γιάννη, εσείς επιφύλαξες αυτό. Στεναμόρφωση του προϋπολογισμού. Τέτοια είναι τα βασικότερα. Τέτοια είναι τα βασικότερα. Εντάξει. Τα περισσότερα είναι τέτοια και είναι και αναμορφώσεις σε ποσά που εισπράττουν. Διαμάτω θα σου πει, εντάξει. Πάμε στο 28. Στο 28 το για τεχνικό πρόγραμμα, χρόνο, ο κύριος Δήμαρχος. Να μην τρώμε πολύ χρόνο στο 28. Σας εξήγησα... Γιώργος, βρίσκει το... Το μικρόφωνο σου πατά. Ποιος άλλος. Βαγγέλη, σβήσε το μικρόφωνο. Ωραία, εντάξει. Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα, έχετε μπροστά σας ποια έργα έχουν εγγραφεί. Η πρόβλεψη είναι με μεταφερόμενο ποσό, σαν ταμιακό υπόλοιπο, της τάξης του 1.200, περίπου εκεί. Είναι αυτό που έχετε στα χέρια σας. Δεν θα είναι το τελικό όμως, ελπίζω ότι δεν θα είναι το τελικό. Γιατί εάν αποδοθούν τα παρακρατηθέντα, θα υπάρξει ένα ποσό μαζί με τα άλλα τα εισπρατώμενα περίπου 600 χιλιάρικα που θα δοθούν στο Δήμο. Άρα στην πρώτη αναθεώρηση την οποία θα κάνουμε στις αρχές του χρόνου, θα συμπληρώσουμε το τεχνικό πρόγραμμα και με άλλα έργα τα οποία θα τα συζητήσουμε τότε. Όχι αύριο, ρε Γιώργο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε όμως βέβαιοι ότι θα δοθούν αυτά. Γιατί αν δεν δοθούν, δεν μπορούμε να φτιάξουμε πρόγραμμα το οποίο δεν θα υλοποιηθεί. Και θέλετε και μια ενημέρωση για το... Όχι, θέλει το βοηθείο κύριος. Ναι, ναι. Το οποίο προκαταβολικά, ξέρετε, δεν ψηφίζουμε. Αλλά πήρα, Δήμαρχε, το τεχνικό πρόγραμμα του 2016. Έχει πολλά έργα μέσα τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Και αυτό το οποίο αναρωτιέμαι, δεν εκτελέστηκε τίποτα από εκείνο. Να σου πω τώρα ή θα πεις καλά. Πες μου πρώτα, αν να ξέρω τι γίνεται σε αυτό, για να το συμπληρώσω μετά. Επ' αυτού, δεις λίγο το μικρόφωνο. Επ' αυτού, όσα έργα αφορούν σε συνήθεις υπηρεσίες και εργασίες, οι οποίες γίνονται κάθε χρόνο, συντηρήσεις, οδόν και όλα αυτά τα πράγματα, εκτελέστηκε το 95%. Αυτά που δεν υλοποιήθηκαν είναι τα δύο μεγάλα αποχετευτικά που πρέπει να γίνουν στα Σαρδίνια και στο Περδικάκι, που μπήκαν φέτος σαν ξεχωριστά έργα. Είναι οι προμήθειες των αυτοκινήτων, που τα ξαναβάζουμε πάλι. Και πρέπει να είναι η συντήρηση παιδικών χαρών και κάποια άλλα μικροκονδύλια. Και είναι και η ίδρυψη, δημάρχη, που καθυστέρησαν το Γενικό Συμβούλιο. Την οποία τη συζητήσουμε στο επόμενο, γιατί αυτό δεν μας το ενέκρινε να το κάνουμε με αυτεπιστασία. Έχουν τους λόγους τους. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι υποχρεωτική η δική τους γνώμη. Τα υπόλοιπα είναι καινούργια έργα. Αυτά που δεν είναι συνεχιζόμενα. Θα σου πω όμως, για να μην ρωτήσεις γιατί δεν έγινε αυτό, ότι υπήρξε ένας σοβαρός ρόγος που απορρίθμισε την τεχνική υπηρεσία σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα στο 16. Και αργήσαμε να βρούμε ρυθμό. Για λόγους υγείας προφανώς, έτσι νομίζω ότι είναι κατανοητό. Και τον Αύγουστο του. Στο 8 του Αυγούστου υπογράφηκε και ο νόμος, ψηφίστηκε και μπήκε σε εφαρμογή, ο οποίος προβλέπει αλλαγή στην νομοθεσία όσον αφορά τις μικροαναθέσεις και τις εκπονήσεις τεχνικών μελετών. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορείς τώρα να κάνεις απευθείας, ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, δεν μπορείς να κάνεις τώρα απευθείας ανάθεση, ας πούμε, σε μικροέργο. Πρέπει να φτιάξεις λίστα εκδήλωση ενδιαφέροντος από εργολάβους. Δεν ξέρω, τα ξανακουβεντιάσαμε αυτά εδώ πέρα. Πρέπει να φτιάξεις λίστα ανακατηγορία πτυχίου, τα 6 πτυχία τα οποία υπάρχουν από ενδιαφερόμενους εργολάβους, 3 τουλάχιστον ανακατηγορία πτυχίου, δηλαδή λιμενικά οδοπία, ηλεκτρομηχανολογικά ειδικά έργα, οικοδομικά κτλ. Εάν αυτό δεν συμβεί, δεν μπορείς στην κατηγορία να κάνεις καμία ανάθεση και υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γίνει στις περιπτώσεις που εφήγησε να κάνεις κάποια έργα. Αυτό αφορά και στις προμήθειες, καταργήθηκε ο εκποτά και το διάταγμα του 80. Όπως επίσης καταργήθηκε και η δυνατότητα της ανάθεσης απευθείας μελετών με το 30% του πτυχίου αλφατάξης. Πάει και αυτό. Τώρα αυτό προφανώς έγινε για να εξοικονομηθούν χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και να εμφανίσει η χώρα πλεόνασμα μέσα στο 2016. Υπάρχει άλλος λόγος. Γιατί έχουν κολλήσει και όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαγωνισμός. Δεδομένου ότι η υποχρέωση για να βγουν τα νέα πρότυπα των κανονισμών δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δηλαδή
στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και των Δήμων ένας πρότυπος κανονισμός πώς θα γίνουν οι διαγωνισμοί. Η ανεξάρτητη αρχή για τις δημόσιες συμβάσεις λέει κάντε το με δική σας ευθύνη. Κανένας δεν το κάνει με δική του ευθύνη. Πολύ περισσότερο οι Δήμοι. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει ένα πρόβλημα αυτής της μορφής. Το οποίο δεν είναι και εκτεταμένο, μπορώ να πω ότι τρέξανε μετά τα παιδιά όσο μπορούσαν. Να πω όμως, αυτό είναι το περσινό. Αριθμός έχουν 25, να βγάλω τα από ΔΟΕ, τα οποία ήταν 1, 2, 3, 4, 4, 5, άρα 25, 5, 20, τα 16 είναι ίδια. Λοιπόν, η απεχέτευση του Μενιδίου ήταν, για να τα πιάσουμε, δεν είναι πολλά έτσι κι αλλιώς. Πού πας? Εδώ κοίταξε. Το 12, 13, 14, κοίταξε. Το 12, 13, 14. Το διαχείριση νερού αυτό όχι. Αυτό όχι, ναι. Αποκατάσταση λειτουργικότητας παιδικών χαρών είναι το 8. Όχι, ναι, σωστά. Το βελτίωση δημοτικού οδικού ΔΕΕ αμφιλογίας είναι το 16 φέτος. Αυτά υλοποιηθήκαν. Υλοποιηθήκαν αυτά. Αυτά έχουν υλοποιηθεί, αλλά μπαίνουν με τους ίδιους τίτλους, όπως μπαίνει κάθε φορά σου. Συντήρηση οδοποιίας κτλ. Το ίδιο πράγμα. Αυτό το εργασίες ανάδειξη και αποκατάσταση υποδομών ΤΑΦΚΑΠΑ Βρουβιανών, τι είναι αυτό. Αυτό είναι... Υλοποιήθηκε πέρυσι αυτό. Αυτό λέει νέο. Αυτό είναι έργα τα οποία αφορούν στις συντηρήσεις... στα Βρουβιανά και προκύπτει από την υποχρέωση του Δήμου. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο. Προκύπτει από την υποχρέωση του Δήμου εξαιτίας ανταποδοτικότητας του έργου του στον Αχελό, τη Στέρνα, να επενδύει μέσα στο διαμέρισμα συγκεκριμένα ποσά. Θα εμφανίσουμε και άλλο έργο στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Είχε κάθε χρόνο. 14 δεν είχε. Υλοποιούνταν έργα. Υλοποιούνταν έργα, Γιάννη, υλοποιούνταν έργα, πιθανόν να μην είχε διακριτό τίτλο. Εξαιτίας λοιπόν του γεγονότος ότι εμείς στους απολογισμούς μας πρέπει να εμφανίζουμε ότι υλοποιήθηκαν τα έργα αυτά, γι' αυτό και βάζουμε συγκεκριμένο τίτλο για τα Βρουβιανά. Το ίδιο θα γίνει αν αύριο ολοκληρωθεί το έργο Φερρυππίν στο Περδικάκι με τις ανεμοκινήτρες, στην Αμφιλοχία και οπουδήποτε άλλο, Αλευράδα κτλ. Οι βασικές υποδομές του γηπέδου Μενιδίου ολοκληρώθηκαν με 9.800. Οι βασικές υποδομές δεν στήχησαν τόσο μόνο. Τα άλλα που πήγε. Πού θα τα βάλω. Στα απολογιστικά στοιχεία του 16 υπάρχουν αυτά. Αυτά ή του 15. Τα απολογιστικά στοιχεία των αυτοεπιστασιών. Αυτά που λέμε μια ζωή. Για να μην ντροπιαζόμαστε. Γιατί μας έρθει. Δεν σου δώσαμε για το κήπεδο. Ούτε. Για κανένα έργο. Για το κήπεδο δεν δώσαμε. Για κανένα έργο. Είχα πάρει εγώ μία αναλυτική κατάσταση στις αρχές του έργου. Αυτό είναι. Δεν ολοκληρώνεται. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα σου ξαναδώσουμε πάλι. Λοιπόν, λέω όμως, όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Στο σώμα. Αυτά πρέπει να δίνουν. Η αυτοεπίσταση σημαίνει ότι πρέπει να ξέρει ο άλλος πού πήγαν τα λεφτά και κυρίως να πάει να ελέγχει. Αλλά εάν πρόκειται να γίνεται αυτοεπιστασία σαν το κομμάτι που αφορά την ασφαλτόστρωση στο Παλιόκαστρο, δεν το κάνετε καθόλου. Μην το κάνετε. Το Παλιόκαστρο. Σας λέω, μην το κάνετε καθόλου. Λοιπόν, αυτοεπιστασία... Θέλω και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Διαμόρφωση κοινόχρησης των οδών στον οικισμό Σπάρτο. Αφορά τίποτα που το... γιατί είναι και μπόλτερο. Καινούργιο. Και, αφορά όπως εκείνο που λέγαμε εδώ μέσα τότε για ένα δρόμο. Όχι. Αλλά... Είναι κάποιοι κοινόχρηστοι δρόμοι μέσα που θα γίνονται μέσα στο χωριό. Αυτεπιστασία είναι δύο είδων. Το ένα είναι που είναι ολοκληρωμένη μελέτη εκπονημένη όπως είναι Φερρυππίν η μεταφορά του σχολείου ή οι ιδρεύσεις και είναι και οι τμηματικές υλοποιήσεις έργων που μου φανίζονται σαν εκπόνηση, ξέρω, σαν προμήθεια τάδε ή ένα έργο κτλ. Είναι αυτοτελής. Αυτές δεν είναι αυτοεπιστασίες. Είναι επιμέρους φάσεις ενός έργου που υλοποιούνται. Άκη, μη σηκώνεσαι. Έκανε ένα ερώτημα. Ναι.
Καταρχήν να ρωτήσω τώρα, ότι φαντάζομαι ότι είναι γενικός ο τίτλος. Όταν λέμε, παράδειγμα, αποκατάσταση λειτουργικότητας παιδικών χαρών, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Έχει εντοπίσει η υπηρεσία αρκετές που πρέπει να γίνουν οι πιο οργανωμένες, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Βελτίωση αθλητικών. Χαλκιόπουλο και το καθεξής. Βελτίωση αθλητικών υποδομών του Δήμου. Βελτίωση. Αθλητικών υποδομών. Όπου χρειάζεται. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο πάλι. Με ευκαιρία εγώ να πω για το γήπεδο πάλι στο Χαλκιόπουλο. Αυτές οι κολόνες που έχετε φέρει εκεί προεκλογικά, 6 κολόνες μεγάλες για να κάνουμε ηλεκτροδότηση στο γήπεδο. Ή βάλτε τις ή πάρτε τις. Έχουν περάσει ήδη 3 χρόνια. Βάλτε εδώ στο τεχνικό πρόγραμμα. Είτε να το βάλουμε τις κολόνες, είτε μια μελέτη τουλάχιστον γενικότερα για τον περιβάλλοντο χώρο του γήπεδου. Και το καλοκαίρι πάνε πολλά παιδιά και τώρα αγωνίζεται και η ομάδα του Εμπισού εκεί και το Χαλκιόπουλο αγωνίζεται εκεί. Είναι κρίμα δηλαδή. Και εμείς ντρεπόμαστε, δηλαδή, γιατί και εμάς μας τα λένε. Θα μπορούσαμε να τις έχουμε πάει να τις φυλάξουμε κάπου άλλο. Αυτές τις πήραμε, ξέρετε, από εδώ για να μην τις φάξουμε. Το ξέρω. Ναι. Όμως τώρα εντάξει, έχουν περάσει και 3 χρόνια. Ναι, δεν θέλουν λίγα λεφτά όμως για να γίνει αυτό. Βάλτε εδώ μια μελέτη τουλάχιστον για το χώρο. Λοιπόν. Okay. Ναι, πάτε στο μικρόφωνο. Ναι. Ξανά με αναρωτήσω εγώ. Για τρίτη χρονιά, όπως ρωτάω ο Κώστας για τις κολόνες, τι θα γίνει με τη μελέτη για το ανοιξάτικο, για το διαμέρισμα ανοιξάτικου με τον νερό Δήμαρχη. Φέτος υποφέραμε. Και δεδομένου του θέματος που έχει δημιουργηθεί, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Συν το ότι καταργείται η ΔΕΗΑ, αυξάνεται ακόμα χειρότερο. Μα θα πάμε σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία, δεν θα έχουμε αμεσότητα, Δήμαρχη, στις επεμβάσεις. Αυτό το ξέρετε. Σε αυτό δεν φταίει η ΔΕΙΑ, γιατί πιάνει και τη ΔΕΙΑ ο νόμος. Πώς? Ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε πιάνει και τις δημοτικές επιχειρήσεις της αποχέτευσης. Δεν αφορά μόνο το Δήμο. Δεν καταλάβατε. Λέω για την κατάργηση που γίνεται στη ΔΕΙΑ. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα αμεσότητας λύση του προβλήματος. Αυτό σου απαντάω. Ότι... Με την ύπαρξη της ΔΕΙΑ και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη για 10-15 μέρες. Ο κόσμος υποφέρει. Πραγματικά δηλαδή. Δεν νομίζω να έχετε κάπου αλλού στο Δήμο μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης από ό,τι έχετε με το δημοτικό διαμέρισμα. Αυτό είναι σε όλα τα κατεπήγοντα έργα. Που κυρίως είναι ίδρυψη, δεν είναι όμως μόνο ίδρυψη, είναι και αποκατάσταση δρόμων. Δηλαδή, εάν φερειπίν γίνει μια θεομηνία ή μια προφόπτωση και πέσει ένα πρανέσκι και κλείσει το δρόμο, θα τον ανοίξουμε, θα πάμε. Δεν μπορούμε, ας πούμε, τα μηχανήματα του Δήμου. Πρέπει να βάλουμε κάποιον ιδιώτη. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό το οποίο εμφανίστηκε και το έχουμε συζητήσει με το Σπίρτζι. Είναι ποιος βεβαιώνει ότι μια ανάγκη είναι ή δεν είναι κατεπίγουσα. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. Δεν έχει απαντηθεί αυτό. Ναι, αλλά πέρα από εκεί όμως, πάλι δεν υπάρχει μελέτη για την αλλαγή δικτύου στο διαμέρισμα. Για μας είναι προτεραιότητα αυτό. Μου κράτα αυτό που σου λέω μόνο. Θα δούμε τώρα. Ναι, αλλά είναι, Δήμαρχε, είναι η τρίτη χρονιά που μου λες δεν το έγραψα, αλλά το έχω προτεραιότητα. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε απευθείας ανάθεση. Δεν είναι θέμα απευθείας ανάθεση. Βάλτε το στο τεχνικό. Τι να βάλουμε, εκπόνηση μελέτης. Εκπόνηση μελέτης. Λοιπόν, και να πάμε και στην παιδική χαρά που έχουμε ζητήσει τόσα χρόνια. Στην ολοκλήρωση μάλλον της πλατείας, όχι μόνο στην παιδική χαρά, στην ολοκλήρωση της πλατείας. Θα το δούμε. Τι μου λες τώρα ολοκλήρωση της πλατείας, στο ανοιξάτικο. Δεν κατάλαβα. Από πού βγαίνετε, δεν είναι αυτό το Βαγγέλη τώρα. Δεν έχουμε άλλες προτεραιότητες. Μα έχουμε άλλες προτεραιότητες τώρα. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. Βέβαια. Προτεραιότητα το νερό. Αυτό είναι προτεραιότητα. Αυτό είναι προτεραιότητα. Αυτό είναι προτεραιότητα. Δεν υπάρχει κόσμο. Ένα κομμάτι λύσαμε από εκεί. Όμως θα λυθεί δηλαδή στον καιρό. Αυτό που βάλαμε το χιλιόμετρο. Κανένα δεν λύσαμε. Φέτος τα νησιά του υπέφερε. Δεν το ξέρετε. Ένα μήνα είχαν χωρίς νερό. Εντάξει, κίνημα δεν πληρώνει. Τι κίνημα δεν πληρώνει. Δύο χρωστάνε όλοι και όλοι να πούμε. Πέσουν στα κατάφορα. Και 50 δεν έχουν νερό. Λοιπόν, να πω κι εγώ. Γιώργο, να μην το ξεχάσω. Έτσι, επειδή είμαστε τώρα και είναι και λίγο μακάβριο, είχα έρθει εδώ μέσα Δήμαρχε με ένα αίτημα χαλκιοπουλητών. Με φωτογραφίες και τα λοιπά για το νεκροταφείο εκεί ένα τυχείο και μου είπατε ότι θα το βάλω στο τεχνικό πρόγραμμα και τούτο. Δεν σου εξήγησα τώρα ότι θα φτιάξουμε επέκταση τεχνικού προγράμματος. Στην επέκταση. Πάμε ένα σταυρό εκεί. Δεν λέμε όχι. Θα
πάρουμε αυτό το χέρι. Λοιπόν, να πω κι εγώ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω καταρχήν, θεωρώ θετικό. Θα πω. Λοιπόν, Γιάννη. Μπήκε ήδη. Μπήκε κατά προτεραιότητα. Υπάρχει ένα σημείο σχετικό που αναφέρεται σε περιφράξει ακινήτων του Δήμου. Εκεί μέσα θα εντοπιστούν όχι μόνο ένα νεκροταφείο, θα έχουμε τρία νεκροταφεία για περιφράξει. Ο κύριος Λιάπης έχει το λόγο. Κύριε Μίγα, κύριος Λιάπης μιλάει. Ναι, πάλι το σβήσε. Δεν ξέρω, τώρα εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν με τα 23 χιλιάρια που έχετε βάλει εδώ πέρα, ελπίζω και τα τρία νεκροταφεία να είναι καλυμμένα. Γιατί 23 χιλιάρια είναι. Τώρα, έτσι, λοιπόν, ελπίζω να φτάνουν. Γιατί είναι για όλα τα κίνητα του Δήμου η περιφράξη σε δημοτικούς χώρους. Οπότε με 23 χιλιάδες δεν ξέρω κατά πόσο είναι το ποσό ικανό. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να πω κάτι θετικό. Να ξεκινήσω με θετικά και όχι με αρνητικά. Και το θετικό είναι ότι το συζητάμε το τεχνικό πρόγραμμα ύστερα από χρόνια, ίσως δεν ξέρω και η πρώτη φορά να είναι, σε άλλη ημερομηνία από τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό ήταν το σωστό. Ανεξάρτητα από το αν, ας πούμε, θα ακουστούν απόψεις, θέσεις, προτάσεις και εμάς, καλό είναι να μην είναι ήδη έτοιμος ο προϋπολογισμός. Αν υπάρχει περίπτωση να προστεθεί κάτι από αυτά που θα πούμε, καλό θα είναι. Οπότε το θεωρώ θετικό αυτό. Δεύτερο, θα πω ότι γενικά το τεχνικό πρόγραμμα, όπως όλοι παρατηρούμε, είναι ένα κατά το μεγαλύτερο μέρος του γενικόλογο πρόγραμμα, χωρίς συγκεκριμενοποίηση, παρά αναφέρεται σε δημοτικές ενότητες, είτε για φωτισμούς, είτε για το ένα είτε για το άλλο. Τώρα, κατασκευή περιφράξεων ή μετατροπή κτηρίου σε δημοτικό παιδικό σταθμό Σαρδινίων, αυτό έχει γίνει. Τώρα βάζουμε άλλα 12.700, δεν ξέρω το γιατί. Μία ερώτηση είναι αυτή που έχω να κάνω. Μία διευκρίνηση θα ήθελα στις μελέτες, αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετόπου της πόλης Αμφιλοχίας. Σε τι αναφερόμαστε, αν αναφερόμαστε σε όλο ή αναφερόμαστε σε ένα κομμάτι, εγώ θα έλεγα. Και αν θέλετε, θεωρήστε το και ότι αφορά και την περιοχή την οποία μένω και δραστηριοποιούμε, το από το κέντρο μέχρι προς τα δω, έχει επαναλημμένως ξαναγίνει. Ας δώσουμε λίγο έμφαση στο κομμάτι από το κύκλο προς την πλάζα. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να μην το ξαναφτιάξουμε από εδώ, να κάνουμε κάτι περισσότερο από εκεί. Κάτσε να σου πω τώρα που έχουμε μπλέξει. Αφορά όλο. Το είχαμε ξαναπεί αυτό. Και είπαμε να κάνουμε μια μελέτη στρατηγικής και ταυτόχρονα να κάνουμε και μελέτες εφαρμογής. Και εδώ και στο Λουτρό. Και είδαμε σε συνεννόηση με το. Επασχολούμαστε έναν πολύ έμπειρο άνθρωπο που ασχολείται με θέματα μελετών. Και ένα γραφείο στο οποίο είναι ο Ακριτίδης, ο Νίκος, ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, από την Κακλαμάνη. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ πέρα και τρεις φορές πήγανε, κάναν αποτυπώσεις, δώσαμε ψηφιακά υπόβαθρα που ζητήσανε. Πέσαμε τώρα στον νόμο του Σπίρτζη. Από τις 8 Αυγούστου. Το ποσό είναι παραπάνω με εξειδικευτεί. Έχουμε πρόβλημα στο πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή τώρα έχει σταματήσει. Γιατί δεν κάναμε σύμβαση. Το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε σε πρόχειρο διαγωνισμό με την ελπίδα να έρθουν αυτοί και να γίνουν πιο συμφέροντες στην πρόσκληση. Δεν ξέρω σε ενδιαφέροντα. Αναφέρομαι στο περιεχόμενο. Της μελέτης. Και όλο, για μένα, δηλαδή το να φτιάξουμε άλλη μία φορά, τρεις-τέσσερις φορές το έχουμε φτιάξει. Έχουμε μία φωτογραφία στο μαγαζί μου που λένε ποιο είναι αυτό το μέρος. Είναι με πλακόστρωτο την παραλία της Αμφιλοχίας που είναι και πανέμορφη κιόλας στο κομμάτι εδώ του Δημαρχείου από κάτω. Λοιπόν, τώρα το έχουμε έτσι. Να το ξαναφτιάξουμε, να το ξαναφτιάξουμε. Λοιπόν, εγώ λέω όμως φτιάξτε από εκεί. Προσπαθήστε ταυτόχρονα με την προεκλογική σας δέσμευση για μπάζωμα των βράχων να γίνει και αυτό. Για να μεγαλώσει λίγο εκεί πέρα. Είναι σημαντικό αυτό, Δήμαρχε. Τώρα, από εκεί και πέρα. Θα ήθελα μία διευκρίνηση. Τοπογραφική μελέτη για τη σύνταξη πράξης προσκύρωσης αναλογισμού τακτοποίησης μεταξύ των οικοδομικών τετραχών 144 κλπ. Ποιο είναι αυτό, δεν το γνωρίζω. Που λέτε εδώ πέρα και έχετε 7.000 ευρώ. Προσκύρωση αναλογισμού, πράξη αναλογισμού. Μήπως είναι από κάτω από το δημοτικό σχολείο, αυτό είναι. Στη Σύρακα. Στη Σύρακα. 144 οικοδομικών τετραχών και κατάτη του ΓΑΜΑ 223. Εκεί σε σένα είναι πέρα, στη Σύρακα. Τι γίνεται τώρα. Στη Σύρακα, πίσω γι' αυτό. Λοιπόν, θα το διευκρινίσουμε. Ταυτόχρονα θα έλεγα, Δήμαρχε, βγάλ το αυτό εδώ πέρα, την 20η μελέτη. Εγώ θα σου έλεγα, βγάλτε την κατέστηση, γιατί λίγο
Τώρα δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω λιγάκι και μην με παρεξηγήσει, α πούμε, γιατί δεν είμαι. Έτσι, όχι, εγώ να το βγάλω από μέσα, μην το έχω. Λοιπόν, κατά τη λίγο ανέκδοτο το υποθαλάσσιο πάρκινγκ, α πούμε, πάλι φέτος 2.000 εδώ κάθε χρόνο το βάζετε. Θα κάνουμε τη βιδομέτρηση. Λοιπόν, κάθε χρόνο το βάζουμε και δεν βλέπω τίποτα. Τώρα, όμως, θα πω και κάτι ακόμη και θα ήθελα να με ακούσετε γι' αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για την έδρα του Δήμου μας. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι, ο καθένας από τον τόπο στον οποίο έχει ιδιαίτερη μένει και όλα, ας πούμε, είπα και ο Βαγγέλης και ο Κώστας και ο οποιοδήποτε μπορεί να πει. Εγώ θα πω ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη, γιατί μιας και τώρα τα Χριστούγεννα, πόσο έχω πληροφορηθεί, θα παραδοθεί ο δρόμος έξω από την αμφιλοχία. Ή αν δεν είναι τα Χριστούγεννα, θα είναι μετά από λίγο. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε κάποια έμφαση στην αμφιλοχία. Και θα ήθελα να προτείνω 2-3 πραγματάκια. Ας ακουστούν, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει. Όπως θέλετε, δείτε το, που θα πρέπει να δώσουν μια βοήθεια στον τόπο. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε και κάποιο λόγο για να έρθει ο άλλος στην αμφιλοχία, που αυτή τη στιγμή θα περάσει μία, θα περάσει δύο, εντάξει τώρα. Δεν είναι δηλαδή. Τουλάχιστον να κάνουμε μία μελέτη για να δημιουργήσουμε ένα λαογραφικό μουσείο. Το οποίο είναι πανεύκολο να γίνει. Το οποίο είναι πανεύκολο να γίνει. Ορίστε. Γιατί να μην δει και λαογραφικό μουσείο ο ένας ο οποίος περνάει από την αμφιλοχία. Όταν εγώ πάω στο Ζαγόρι, ξέρω εγώ, θα πάω σε ένα λαογραφικό μουσείο. Έχουμε το μουσείο μας, λέει ο άλλος. Δεν πειράζει να το έχουμε. Τώρα δεν έχουμε. Δεν πειράζει να το έχουμε. Λοιπόν, όπως και το ναυτικό μουσείο, είχα ξαναπεί να γίνει στην παραλία και να μην είναι πίσω. Αν μπορεί να το κάνουμε και ταυτόχρονα με το Σύλλογο των Αλιέων, αυτό το προτείνω, ας πούμε, έτσι προσθετικά, δεν είναι τεχνικό πρόγραμμα, μια και τα συζητάμε τώρα, να βρούμε και άλλα πράγματα να βάλουμε μέσα και όχι μόνο τα καράβια. Λοιπόν, μια δημιουργία, θα πω, γηπέδο 5x5 στο Μπασκετάκι. Το λέω και το ξαναλέω. Δεν είναι κόστος, είναι πέρα στο Μπασκετάκι που έχουμε, πάνω από την πλάζ, μπορούμε άνετα να κάνουμε ένα γηπεδάκι 5x5. Είναι πολλά παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να πάνε. 5x5 στην αμφιλοχία μέσα δεν υπάρχει για να παίξουν. 5x5 πάνε σε άλλους χώρους. Αλλά γενικά δεν έχουμε χώρους. Ορίστε. Στη Σύραγγα. Σύραγγα, εκεί πέρα. Υπάρχουν κερκίδες, υπάρχουν. Φωτισμός υπάρχει. Είναι πανεύκολο να γίνει. Και πάνε ήδη παιδιά και σκοτώνουν εκεί πέρα στα τσιμέντα. Ας το φτιάξουμε λιγάκι. Θα έλεγα πάλι ένα γλυπτό, το έχουμε ξαναπεί, Δήμαρχε, που να είναι σημείο αναφοράς για την αμφιλοχία. Και να είναι κάπου στο στρογγυλό. Το γλυπτό αυτό θα είναι σημείο αναφοράς για την αμφιλοχία. Το ποιο θα είναι, μπορούμε να το συζητήσουμε ή να βρείτε εσείς τον τρόπο. Εγώ έχω προτάσεις, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά να είναι σημείο αναφοράς της αμφιλοχίας. Ο Γιώργος ξέρει ως γιατρός και η Σοφία ότι να πας από εδώ πάνω από τον Αϊθανά στην ενορία Αγίου Αθανασίου, έγκυος γυναίκα απαγορεύεται. Ασφαλτόστρωση οδών ενορίας Αγίου Αθανασίου. Το λέω έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Μετά το βιολογικό έχουμε πολλά προβλήματα. Όποιος θέλει να πάει θα καταλάβει. Συνεχίζω ότι φεύγοντας από εκεί και φτάνοντας απάνω στη Ζωσδόχο πηγή, ας ενώσουμε για αυτό το κομματάκι προς τον πλατό. Λίγο είναι, ας το κάνουμε. Είναι χώμα που είναι ο Μίτσος. Έφυγε. Λοιπόν, θα μας έλεγε γι' αυτός. Και ταυτόχρονα. Μετά τη Ζωσδόχο πηγή προς τα πάνω. Είναι ένα κομμάτι το οποίο κρίμα, ας πούμε, γιατί να μην το φτιάξουμε γι' αυτό. Εντάξει, 1,5 χιλιόμετρο. Φτιάχνουμε πολλά. Δεν είναι. Να βάλουμε μία μελετούλα εκεί πέρα να το βρούμε. Και μία μελέτη που είναι πολύ σημαντική και έχει και αυτή σχέση να κάνει με το πέρασμα του δρόμου απ' έξω για την ανάδειξη του κάστρου απάνω Λιμναία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, σαν μία αρχή, μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό και να φτιάξουμε μετά την ανάλογη διαφήμιση, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μην είναι μόνο. Γιατί αναγκαστικά περνάει και ίσως κάποιες φορές βρίζει την αμφιλοχία, αλλά ταυτόχρονα γιατί θέλει να έρθει και να καθίσει. Ευκαιρία ακόμα όσο υπάρχει κρίση, για να μπορέσουμε να φέρουμε κοντινούς επισκέπτες, δηλαδή από τα γύρω μέρη, Αγρίνιο κλπ. Που να τους δώσουμε όμως κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Με αφορμή τώρα που είπε για το μουσείο, εμείς στον Εμπεσό έχουν τόσα χρόνια, δεκαετία, που έχουν φτιάξει το κτίριο, είναι και ο πρόεδρος σήμερα του Εμπεσού εδώ, έχουν φτιάξει το κτίριο και δεν μας δίνουν την άδεια. Τι γίνεται, πού βρίσκεται ακόμα, μπορείτε να μας πείτε. Θα σου έχω πει πολλές φορές. Ακόμα πολλά, έχει μία. Θέλει να κάνω λεφτά. Έχω 500.000 ευρώ και το έφτιαξαν. Πόσο λεφτά. Να το έχουμε έτσι να μας χαλάσει, θα διηγηθεί. Θα πέσουν όλοι, σοβάρες, θα πέσουν όλοι. Θέλει γύρω
τα 300 χιλιάρικα για να γίνει νέα μουσιολογική μελέτη και να αλλάξει. Σα λέω τώρα ποιε παρατηρήσει μα έχουν δώσει. Πρέπει να αλλάξουν οι πόρτε, το ένα, το άλλο. Τι παρατηρήσει έχω δει. Αυτό είναι παλιά. Μαζί με τι προθήκε και αυτά του φωτισμού που ζητάνε και τα τέτοια, εκεί πα. Μπορούμε να δώσουμε τόσα λεφτά για αυτό το πράγμα και εδώ πέρα να γίνεται τώρα. Να το γκρεμίσουμε, έδωσαν τόσα λεφτά να το γκρεμίσουμε. Ρε αριστερά, όχι, είπα εγώ να το γκρεμίσουμε. Αν βγει πρόγραμμα, το κάνουμε. Θα πέσει. Μα να το κάνουμε, θα πέσει. Δεν θα πέσει, γιατί δεν το κάνει. Έχει καταμαυρίσει γύρω-γύρω παντού. Η άλλη λύση είναι να καταλήξουμε την ιδέα και να το έχουμε εκεί πέρα ένα πράγμα. Κάτι να βγει, να βρει μια λύση. Δεν θα είναι μουσείο. Δεν θα μπει μέσα στο Δήμο του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάτι να γίνει, κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Σου λέω ότι πρέπει να κάνει αυτά. Τέλο. 10 χρόνια. Αυτά πρέπει να γίνει. Ξέρω, δηλαδή, κάνει τη μουσιολογική σου μελέτη, εφαρμόζει αυτό που λέει ο νόμος και μετά φτιάξει το κτίριο. Ο κύριος, ναι. Έλα, πρόεδρε. Απλώς αν βρεθεί κάποιο πρόγραμμα που κάπου να το. Αυτό κοιτάμε, αυτό ψάχνουμε να δούμε. Αυτό ψάχνουμε να δούμε. Γιατί κοιτάλα να το πάρω εγώ να το λειτουργήσω, είναι αστείο τώρα, έτσι δεν είναι για συζήτηση. Εκτός και αν κάνουμε το άλλο, που ο κύριος Γάπης εδώ είπε μόνο για την ευκολία, δεν είναι. Το μόνο που είναι. Να μεταφέρουμε το λαογραφικό μουσείο του Ιωπησού, το φέρουμε μέσα από Θωμά, το μόνο που είναι. Το μόνο που είναι. Και ο Γιώργος που λέει να κάνει λαογραφικό μουσείο, δεν έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να ακολουθήσει πρώτα γραφές αυτές. Σταμάτα ρε τώρα. Φυσικά, θέλει για την αμφιλογία. Θα το ξεκαθάρισει. Είπα, ο Κώστας είπε για πάνω. Δεν είπα, ο Κώστας είπε. Η άλλη λύση είναι να βγει από την προσδοκία να είναι μέσα στο δίκτυο του Υπουργείου Πολιτισμού και να λειτουργήσει όπως είναι σήμερα το δίκτυο του κτίριου. Είναι η άλλη λύση. Αλλά. Μετά ο άλλος το ανακαλύπτει ότι είναι. Μπαίνει μέσα σε οδηγούς. Πού να το βάλεις. Πού να το βάλεις. Να το βάλεις σε έναν οδηγό. Ναι. Το πληρώνεις και το βάλεις. Δεν είναι το ίδιο. Στο διαδίκτυο το βάζεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να θεωρείς. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Έχεις εσύ μια διαδρομή που είναι ένα μονοπάτι καταπληκτικός. Προσπαθείς να το αναδείξεις. Αν μπει όμως στην Trekking Ελλάς, είναι άλλο πράγμα. Γιατί αυτοί που πάνε σε αυτά, αυτοί διαβάζουν. Δεν κοιτάνε τους άλλους οδηγούς που το είπε εσύ. Ούτε κάνει πληρωμής. Σας χρωστάω μια. Δεν ψηφίζετε προφανώς, αυτό καταλάβετε. Τις μελέτες. Μια απάντηση για το νερό της που έκανε και έβαλες και εσύ για τον έλεγχο. Δεν έγινε από εισαγγελέας και τα λοιπά. Υπήρξε. Υπήρξε μια επώνυμη καταγγελία. Εγώ τάδε καταγγέλω εκείνο, 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 εκείνο και τα λοιπά. Ναι, επώνυμη. Επώνυμη. Από δημοτικό υπάλληλο του Δήμου. Τώρα τι, εντάξει. Έγινε έρευνα. Ήταν να καθίσουν μια εβδομάδα. Στις τρεις μέρες καθίσαν, κάναν μια δελεχή έτσι, έρευνα. Δεν βγάλαν πόρισμα. Θα βγάλουν πόρισμα. Με το μόνο που ασχοληθήκαν, ας πούμε, για την αγορά των οικοπαίδων, ότι πληρώσαμε λεφτά υπέρογα κτλ. Δεν θέλω να τα σχολιάσω, παιδιά, έτσι, το πώς αναπτύσσονται αυτές οι ιστορίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν σχέση ούτε με την πολιτική, ούτε με ανθρώπινες σχέσεις. Το μόνο που έχουν παραμείνει και δεν ξέρω πώς θα το κλείσουν είναι το θέμα της αγοράς του οικοπαίδου που κάναμε συνειδητοκτησία με τον Καρμανιόλα. Εάν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή ο σκοπός για τον οποίο το έχει αγοράσει ο Δήμος. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Και τι σημαίνει αυτό, ότι ενδεχομένως το Ταμείο Παρακρατικών και Δανείων να ζητήσει τα λεφτά του πίσω που μας έδωσε δάνειο για να κάνουμε την αγορά. Ας τα ζητήσει. Και να τα πάρει μια και έξω για να πληρώσουμε τους στόχους κτλ. Δεν θέλει και αυτό. Αυτό θέλει να εξακολουθήσει. Ο σκοπός για μας πάντως επετεύχθη. Δηλαδή, αγοράσει και το οικόπεδο για να παραμείνει ο χώρος αυτός κοινόχρηστος. Αυτό είναι το βασικό δηλαδή. Που... Και κάποια στιγμή ή θα προχωρήσουμε σε απαλωτρίζω του τμήματος που είμαστε συνειδητοκτήτες με τον Καρμανιόλα ή θα του κάνουμε καμία πρόταση αν θέλει να το πουλήσει και να το παρεδούμε για να παραμείνει κοινόχρηστος χώρος. Αυτό είναι. Για τα υπόλοιπα θέλω να τα σχολιάζω γιατί αγγίζουν και ανθρώπους και. Τι να πω τώρα, όταν φτάνει κανείς εκεί. Οι άνθρωποι κάνουν ένα σχόλιο απλώς. Θα σας πω ότι αν πολλοί Δήμοι λειτουργούσαν και είχαν ανθρώπινο δυναμικό όπως έχει ο Δήμος Αμφιλογίας, ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Δεν ξέρω τι θα γράψουν.
ούτε και με ενδιαφέρει. Δεν εκφράσαν άποψη. Σας είπα, κάποια σχόλια που κάνανε μέσα στο υπηρεσιακό μηχανισμό. Δεν είχαμε μόνο αυτούς όμως. Δεν ξέρω πώς μόνο αυτό έφτασε στα αυτιά σας. Εδώ έχουμε διαρκείς ελέγχους από καταγγελίες που γίνονται. Είχαμε και άλλες ανώνυμες καταγγελίες. Σας το είπα προηγούμενα για το... Ποιο ήταν, Γιώργο, για το... Που ήρθαν εκείνες οι δυο. Ήταν για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ, ήταν για τις συγκρότησεις των επιτροπών. Για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ και για τις επιτροπές πώς τις κάνουμε στο Δήμο. Ότι τις στείνουμε τις επιτροπές όλες και... Ναι, διάφορα. Τα οποία γίνονται μονίμως. Δηλαδή τα ίδια θέματα μία φορά και δεύτερη φορά και δεύτερη φορά και πάνε και έρχονται ελεκτές και... Δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, για το θέμα το ένα εκεί για τις επιτροπές σας είπα. Κάτσαν οι άνθρωποι και είδαν ότι έχουμε διαθέσιμους 30 ανθρώπους. Και είναι 800 επιτροπές. Τι κληρώσεις να κάνεις, μωρέ Κώστα, τώρα. Και είναι 800 επιτροπές. Τι κληρώσεις να κάνεις, μωρέ Κώστα, τώρα. Κώστα, τώρα. Κάνουμε κληρώσεις. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όχι, κάνουμε κληρώσεις. Κάνουμε κληρώσεις. Κάνουμε κληρώσεις. Έλα και εσύ να τις δεις. Και το άλλο το θέμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Ψάξανε, μπορώ να σας πω, γύρω στα 25 με 30 άτομα. Αν πήγαν, αν δεν πήγαν στο... Ναι. Και πήραν και τηλέφωνα. Και πήραν μια γιαγιά. Πήγε σε εκδρομή εκεί. Όχι, λέει η γιαγιά. την πήρε, πες το, ο ελεγκτής. Ενώ η γιαγιά είχε πάει. Την ίδια καταγγελία όμως την κάνανε οι ίδιοι και στον ΟΓΑ. Δεν την κάνανε μόνο στο Σώμα Επιθεωρητών της Δημόσιας Διοίκησης. Το δώσανε και στον ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ ήρθε επί τόπου. Και πήγε στο σπίτι. Τη λέει τη γιαγιά, πήγε, πήγα. Γιατί είπε στο τηλέφωνο ότι πήγε, γιατί φοβήθηκα, λέει. Εντάξει, αυτά φαίνονται αστεία και γελάμε. Αλλά όμως γίνονται καταγγελίες, στείλονται φάκελοι, ασχολούνται άνθρωποι, πάνε και έρχονται άνθρωποι και αυτοί κάποιος πληρώνει. Κοστίζουν στο κράτος. Τέτοιο γελίο κράτος έχουμε φτιάξει, γιατί τόσο γελίοι είμαστε για να κάνουμε αντιπολίτευση. Και δεν σας αφορά αυτό, έτσι. Το λέω δηλαδή με τα λόγω γνώσεως. Δεν σας αφορά. Με τέτοιες γελιότητες ασχολούμε την αντιπολίτευση. Και πάνε και έρχονται. Τι να σας πω να πω. Λοιπόν, είναι δύσκολη η κατάσταση, το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να αγγίζει αυτό όμως ανθρώπινες σχέσεις. Ειδικά τώρα σε κάποια πράγματα τα οποία πάνε και σε πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ναι, ό,τι θες. Έξω από το Σπάρτο, που γίνονται συνέχεια ατυχήματα. Ξέρω ότι την ευθύνη την έχει η περιφέρεια. Αλλά γίνονται συνέχεια. Σημείο Καρμανιόλα. Εμείς πιέζουμε κάτι την περιφέρεια. Να βάλει κάποια μπάρα, το δόστρωμα, δεν ξέρω κάτι. Δεν μπορεί να γίνονται συνέχεια τόσα ατυχήματα. Ο κύριος Γάκης είναι από εκεί, να μας πει. Αριστεία γίνεται κάθε μέρα αυτή η δουλειά, αλλά είναι όμως χωρίς αποτέλεσμα. Εγώ θα μπορώ να σου πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς γίνεται η επιλογή των έργων. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι μέσα στην αμφιβολία αυτή τη στιγμή, έτσι που έχουν από διαφορετική καθίσει ο δρόμος. Και αντί να γίνει. Είναι δύσκολο, δεν αντιλέγω. Είναι δύσκολο αυτό που λέω, δεν αντιλέγω. Αλλά αντί να γίνει όμως μια στοιχειώδης αποκατάσταση μέσα στην αμφιβολία, κάναμε απόξεση, ας πούμε, από το Ομολόγι προς το Αγρίνιο. Που δεν ήταν τόσο επίγον το θέμα αυτό. Δεν επιλέγουμε εμείς τους χώρους το που θα γίνουν οι παρεμβάσεις. Το δε κομμάτι που υπάρχει πληθώρα τώρα ατυχημάτων αποκαταστάθηκε πέρυσι, για να ξέρεις. Δηλαδή η στροφή της Ζαπατίνα έγινε πέρυσι. Και γίνονται τόσα ατυχήματα. Έχουμε αναπτύξει. Ε.